Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνει και πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέαθομαστε από τώρα μέχρι και τις 4, 95,5. Της Κακομοίρας με τη γνωστή συνταγή, τον Γιάννη Λελίδη στην ρύθμιση των ήχων. Την ουρά του ημάμ του Μετρόπολης στην ηχοληψία του προτάξεων, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου τηλεφωνείτε στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό στη σελίδα μας στο Facebook ή ακόμη και από το εσωτερικό, γιατί όχι. Να πούμε ότι η παρέα μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος.
στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με όλα τα μοντέλα της Hyundai, σχεδόν όλα ετοιμοπαράδοτα, με τα περισσότερα εξ αυτών να μπορείτε να τα κάνετε το γνωστό, το περιβόητο test drive, και με κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο, με το Hyundai i20 μπορείτε να το πάρετε τώρα με 10.500 ευρώ. Καλά ακούσατε, περισσότερα στο 7ο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς, deliveras.gr. Περισσότερες από 2.500 προσφορές υπάρχουν να διαλέξετε. Ακόμη και αν είστε περισσότεροι από ένα σπίτι, μπορείτε να κάνετε δύο παραγγελίες από δύο διαφορετικά καταστήματα και να μπουν σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό. Περισσότερα στο deliveras.gr. Αν δεν έχετε το σχετικό application, κατεβάστε το τώρα, είτε στο tablet είτε στο κινητό. Έχουμε τρία εισιτήρια για τρεις τυχερούς φίλους του ΠΑΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση Κυριακής ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, γράφετε Α1, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλετε στο 54-344. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τρία εισιτήρια για τρεις από εσάς για το παιχνίδι της Κυριακής. Επαναλαμβάνω και πάλι, Α1 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τα καλύτερα λουκάνικα τζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένι και συντηρητικά. Το φυσικό πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά στη σχάρα του τηγάνι ή το γκριλ. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Αν δεν τα γνωρίζετε, θα σας στείλουμε ανεπιφύλακτα. Οπότε, για λουκάνικα τζουμαγιά πάμε στο Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Και φυσικά τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός για την γαλοπούλα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ακούτε όλη την ημέρα. Γιατί γελάς? Ε? Γιατί γελάς? Δεν το βάζω στη δικιά μας εκπομπή. Κάνεις παράπονο, δηλαδή δημοσίως. Okay. Η γαλοπούλα η οποία μπορεί να γίνει δική σας. Με βολεύει εμένα. Όταν κάποια στιγμή ακούσετε το ρεφρέν από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει εντελώς καπνικά στη ροή του προγράμματος, αυτομάτως καλείτε στο 2310 και τα 390 και πολύ πιθανόν να είστε εσείς ο τυχερός ο οποίος θα κάνει την καλοπούλα δική του. Εγώ ξέρεις τι θα τους έκανα. Πέντε μηνύματα με το καλημέρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πάλι καλά, γιατί εδώ προχθές κληρώναμε το Μότσαρτ να πούμε. Καταλάβες. Κληρώναμε, πώς το λένε, του Δούναβη, πώς το λένε, τα κύματα του Δούναβη. Δεν είναι κακό να ασχολείσαι με τα πάντα και να κληρώνεις τα πάντα. Εγώ βλέπω τα κύματα του Θερμαϊκού, βρωμάσει κατήλα να πούμε. Τα κύματα με χαρά είναι Θερμαϊκός, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Είναι καλύτερα έτσι, ναι. Το τακτοποίησε τα θέματα. Δεν είπα ότι τακτοποίησε ο Δήμαρχος, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Ναι. Τι, μακάρι να τον καθαρίσουν κάποια στιγμή. Άμα πέσει εσύ και εγώ μέσα, μα μπρόξει ένα και πέσουμε κάτω, πούμε, μέσα στο Θερμαϊκό. Ναι. Η πατήτηδα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, τι θα πάθουμε. Θα ζήσουμε έτσι και πιούμε λίγο νερό. Δεν ζήσει έτσι κι αλλιώ. Οπότε δεν ναι, χρειάζεται. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι. Λοιπόν. Τι, γιατί ξαναβγήκε, τι έγινε. Έφαγα το πρωινό, εντάξει. Χάρη και ομάδα, η ομάδα καρδιά σου κέρδισε και όλα καλά. Η ΑΕΚ, ναι, κέρδισε. Ε? Ναι. Πού είναι η ΑΕΚ που θα κουραστεί, το ρωτάω και σε μένα. Που είναι η ΑΕΚ που θα κουραστεί. Θα κουραστεί να απαντάς ό,τι σε ρωτάμε. Η ΑΕΚ έχει μια ευλογία, ρε φίλε. Έκανε εσωτερική αλλαγή. Εσωτερική μεταγραφή. Δεν απαντάς. Πού είναι η ΑΕΚ. Κάτσε τα σταμάτα, ρε, 7 φορές την ερώτηση. Η κούρα τη ΑΕΚ. Άντε πάλι τα ίδια. Εγώ όταν δεν έχει απαντήσει, τα ίδια λες. Η κούρα τη ΑΕΚ που είναι. Πού τη. Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπεις. Όχι. Μάλιστα. Εντάξει. Εσύ πες ότι κάνω λάθος. Όχι, με γελάνε τα ματάκια μου. Τα ματάκια σου, την μπάλα τη βλέπουν, χορεύεις. Ναι. Άντε εγώ, ναι. Δεν το ξέρω όσο το ξέρεις εσύ. Ναι. Γιατί δεν κουράζεται η ΑΕΚ. Μπράβο στον γυμναστή της ΑΕΚ. Μπράβο στον προπονητή της ΑΕΚ. Εντάξει, το αν θα κουραστεί η ΑΕΚ ή αν θα τερματίσει άλλους 5 μήνες σε αυτό το ρυθμό θα το δούμε. Και αν θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα ή αν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό, το αν θα κουραστεί η ΑΕΚ, θα σου πω εγώ. Εσύ όταν κάνεις σεξ το πρώτο τέταρτο κουράζεσαι, μετά στο 20 θες χάπι. Βελό για σένα. Δηλαδή, γενικά. Στο βάδιν, α πούμε, στο 5ο χιλιόμετρο, πα καλά. Στο 7ο χιλιόμετρο αρχίζει πέφτει. Αν κάνει. Άσε να δούμε η ΑΕΚ πώς θα πάει. Μέχρι στιγμής δεν κουράστηκε η ΑΕΚ. Ναι. Παίζει ένα μάτσο ευρωπαϊκό τώρα η ΑΕΚ. Έτσι. Ναι. Μπράβο. Στη Βιέννη. Στη Βιέννη. Μπορεί να φάει 4 άμα είμαι αεξής εγώ για όχι. Να μην περάσει. Όχι. Ε? Α.
Να μην περάσει, μη σώσει και περάσει. Η ΑΕΚ, άμα θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, εγώ αν ήμουν Χιμένεθ, θα έφταχνα μια ομάδα, θα έλεγα παιδιά χαλαρά. Πολύ ωραία, ούτε τακτική θα του έκανα. Παίξτε 11 εναντίον 11, ελεύθερα. Ναι. Και άμα έχανα 3-1, 4-2, 3-0, ξέρω εγώ, θα έλεγα χάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα έκανα το στεναχωρεμένο και από μέσα μου θα πέταγα από τη χαρά μου. Λέω εγώ τώρα. Ναι, εσύ τώρα πες ότι. Ναι. Πολλά έχω. Εντάξει. Γιατί θέλετε να κάνεις εκπομπή χτες, με ρωτάνε. Γιατί χάλασε το κανάλι. Ο ΤΕ το Σάββατο χάλασε. Ο ΤΕ δεν μπορούσε να δώσει σήμα στην Ντίτζια. Ντίτζια είναι ταβατζής. Δεν είναι ταβατζής. Ταβατζής είναι. Άκουγα του λόγου. Είναι ταβατζής. Τέλος πάντων, καλά κάνει και τα παίρνει Ντίτζια. Απαιτούμε περισσότερο καλή εικόνα. Εντάξει. Δηλαδή αυτά που πληρώνουμε, οι παροχές μας δεν είναι καλύτερες. Κλείνει η παρένθεση. Και επειδή αυτοί στο ΝΟΤΕ δεν βρήκαν τη βλάβη, είπαν ότι πρέπει να δούμε και σε εσάς. Να έρθουμε και σε εσάς. Επειδή όμως το Σαββατοκύριακο αυτοί οι τεμπελχανάδες δεν πάνε να δουλέψουν, οι περισσότεροι, πήγαν τη Δευτέρα και το κάναν. Οπότε η μαρμίτα θα γίνει την Τρίτη, 8.30 μέχρι ό,τι ώρα τελειώσει. Γιατί έχει και Champions League. Θα ξεκινάμε μια απογευματινή μαρμίτα. Παρέα. Οπότε την Τρίτη θα γίνει μαρμίτα. Σήμερα το βράδυ 9.30 ώρα, 9 θα ξεκινούν τα προεόρτια. Στον μπαρ Μαρμίτα θα γίνει το λαϊκό δικαστήριο, όπως γίνεται κάθε Δευτέρα. Σήμερα δικάζεται ο Λάμπρος Κόρδας και ο Νίκος Πετρουλάκης. Για εγκλήματα δημοσιογραφίας ο ένας και παραγοντιλίκη ο άλλος. Είναι αθώοι ή είναι ένοχοι. Εγώ λέω ότι είναι και οι δύο αθώοι. Αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει και θα κρίνει. Τον κύριο Πετρουλάκη, κυρίες και κύριοι, τρέχει διαγωνισμός φούλτα. Και τον κύριο, να πούμε, Σκόρδα, τη κουκουβάγια εκεί με τα μάτια τα περίεργα. Αν φταίει αυτός για την πτώση του Άρη, και αν φταίει ο άλλος για την κατάντια της πόλης της Θεσσαλονίκης αθλητικά, αν είναι ένοχος ή αθώος. Αν είναι αθώος, 80%-20% θα πούμε αθωώθηκε. Αν είναι ένοχος, μην παρεξηγούνται όμως, γιατί και εμείς θα δικαστούμε κάποια στιγμή. Θα αυτοδικαστούμε. Και ο κόσμος θα μας βγάλει ενόχους ή αθώους. Ωραία, κόκκινε. Σήμερα λοιπόν 9 η ώρα το βράδυ. Δικάζεται ο κύριος Νίκος Πετρουλάκης δημοσιογραφικά και ο κύριος Λάμπρος Κόρδας παραγωγικά. Από το λαό και θα γίνει μια ωραία κουβέντα και ποδοσφαιρική κουβέντα και ανάλυση και ευρωπαϊκά μπάτς, ό,τι γουστάρετε. Δύο ωρίτες θα περάσουμε εκεί, θα πιούμε μπύρα, θα πιούμε ποτά, ας πούμε, θα πιούμε καφέδες, εσπρέσο κτλ. Πορτοκαλάδες, μπύρες χωρίς αλκοόλ και θα κάνουμε μια ωραία ατμόσφαιρα, να πούμε, από το rapto.gr. Γουστάρεις. Αθώος ή ένοχος. Αυτή είναι η ιστορία. Βέβαια ο Θωμαίδης θα κάνει τη δική του δίκη μετά, όταν τελειώσουμε εμείς, θα πάρει και αυτό στη σειρά του να κάνει την κανονική δίκη. Τη δίκη του, του Αλαφούζου εκεί στο. Τη Δευτέρα. Στο Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Δευτέρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Βάλε Δευτέρα και προχώρατο. Μπράβο, ευχαριστώ. Με κάνει πιο γρήγορο. Προχώρατο, λέγε. Λοιπόν, ο Πάοκ νίκησε. Μπράβο. Επιτέλους, εκτός έδρας. Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ξαναποντάρω τον Πάοκ γιατί. Ειλικρινά με το Ζαέρι έχω πάθει πλάκα. Το παίζουμε over, έρχεται under. Το παίζουμε διπλό, δεν κερδίζει. Ναι. Το βάζουμε goal goal. Καλά, αυτό το μάτσο έκανε κράου ότι ήταν διπλό. Τώρα εσύ δεν το πόνταρες. Εγώ το πόνταρα goal goal. Goal goal, εσύ τώρα σου λέει διπλό είναι το μάτσο, εσύ εκεί. Και την προηγούμενη ομάδα διπλό έλεγε και δεν βγήκε. Και τι να κάνουμε δηλαδή, αφού οι άλλοι. Οι άλλοι τι. Σφιχτοί ήταν. Άμα είναι σφιχτοί. Οι άλλοι ήταν χαλαροί. Εγώ τι θα κάνω, δηλαδή. Θα περιμένω πότε θα είναι σφιχτό και πότε θα είναι χαλαρό. Στο live παίζει, στο live. Στο live, live παίζει, μόλι τραυματίζει το Ελκατουρί και βλέπω. Το Μπάοκ να το γυρνάει 4-4-2, όπλο ευλογία. Και ο Κουλούρης γρήγορος, καλή τετράδα μπροστά, τρεις Έλληνες, ταχύτατη, πάρα πολύ γρήγορη, ομάδα η οποία δεν είχε τη μικρή την μπάσα, είχε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και ένα φανταστικό ρυθμό στο παιχνίδι. Παρασύρθηκε ο Πάοκ σε ένα εξοντοτικό ρυθμό. Εντάξει, πάρα πολύ καλό. Ο καλύτερος Πάοκ φετινός απέναντι σε μια Ξάδη η οποία είχε τις γραμμές της στα 70 μέτρα. Αυτό θα το πούμε αργότερα. Όχι, στα 70 μέτρα είναι κλειστές. Οι ανοιχτές ήταν. Ο Μεχία εκεί. Ρε, εσύ ο Μεχία με ποιο μοιάζει, ρε. Με ένα ηθοποιό με το Ρίγαρε, τον Αλέξανδρο Ρίγαρε, τον έχει δει το Μεχία. Ίδιος είναι. Λοιπόν, πήγε και κόλλησε στα δύο center back. Έγιναν πέντε οι παίκτες της άμυνας και στα 60 μέτρα ήταν οι άλλοι πέντε σε ευθεία πάλι. Και είχε ο Πάοκ ένα χώρο 50 μέτρων, 40 μέτρων. Δεν συναντούσε εμπόδια τίποτα και έβγαινε με ταχύτητα. Είχε και γρήγορου παίκτε, δεν είχε του αργού. Βγήκε και ο Ελκαντουρί, ευλογία για τον Πάο και έκανε το σταυρό του. Όσοι ξέρανε μπάλα, άμα λέει παίζουμε 4-4-2, τώρα με τον Μπέλκα ήρθε στο κέντρο πίσω από τον Γκουλούρι. Πήγε ο Τεμπέλη, ο Μάκα αριστερά. Η αποκάλυψη ο Λιμιός. Μια πολύ καλή τετράδα. Μια πάρα πολύ καλή τετράδα. Φανταστική τετράδα. Λοιπόν, λέγε, σε συνδυασμό με την Ξάνθη, η οποία η μία γραμμή με την άλλη ήταν από εδώ. Μέχρι τη Λάρισα, να πούμε, η μία γραμμή και από τη Λάρισα μέχρι τη Λαμία ήταν η άλλη γραμμή. Ουσιαστικά Ολυμπιακό, είδες. Περίμενε, ναι. Ουσιαστικά δηλαδή η Ξάνθη είχε δύο γραμμές, δεν είχε τρεις γραμμές. Να το ξέρεις αυτό. Πάμε παρακάτω. Συνδυασμός δύο γεγονότων. Είδα, ναι. Λοιπόν, το συσέπουμε τον Λίγκρι Πεκταρά. Ναι. Τον είδες πόσα λάθη έκανε. Έκανε λάθη ατομικά. Δύο πάσες για γκόλ έδωσε. Ναι. Δύο. Ναι. Εντάξει.
Όταν είσαι παίκτης, ο οποίος λες, λέγανε οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, κρίμα που το δήλωσε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, πόσο και το ατομικό λάθος δηλαδή δεν μετράει, ας πούμε, σε ένα μάτς. Φυσικά. Η γενική εικόνα μετράει σε μένα σε έναν αθλητή. Έκανε δύο απανοτά λάθη. Το ένα ήταν το γκολ που χόρεψε τον Ποτία ο άλλος, τον βγάλε τη μέση και. Βγήκε... Αυτός ο Ελμπάς, ναι. Τρομερός. Αυτός ο Ελμπάς τρομερός. Τον πήρε τον Ποτή ενασμένα, του βγάλε τη μέση. Παμ, πάρ το 0-1. Πόσο μπορεί ο Ποτή. Μετά κάνει και μια άλλη παράλληλη πάσα, ένα δεύτερο λάθος. Εντάξει, ο Σισε ήταν σε πολύ κακή μέρα. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο Σισε. Όποιος το εστιάζει αυτό το πράγμα εκεί. Δεν το εστιάζω, ρωτάω. Είναι ένα θέμα, χθες το ατομικό λάθος. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό του κομμάτι, ιδιαίτερα στο εξάρι και στο οχτάρι. Πεσμένος ο Ρωμαό, χαμηλά, και δεν μαρκάρει κανένα οχτάρι του Ολυμπιακού. Κανένα οχτάρι. Ούτε ο Ζηλέτη είναι μαρκαδόρος καλός. Ούτε ο Ανδρούτσος είναι καλός μαρκαδόρος. Από όλους αυτούς είναι ο καλύτερος ο Ανδρούτσος. Ούτε ο Φόε, ο Τσίτζα είναι καλός μαρκαδόρος. Τρεις είπα μέχρι τώρα. Και ένας ακόμα πρέπει να είναι. Τζίτζα. Και ο άλλος ο Μάρτης που μοιάζει με τον Μπουγάτσα και τον Καφάση. Τέσσερις. Οχτάρια. Κανείς δεν μαρκάρει χαμηλά. Μα κανείς. Έχει και το Φορτούνι που δεν έρχεται τρίτος. Θα ρίξει και έχει κάνει αιμοκάθαρση ο Φορτούνις. Δηλαδή. Αρρωστημένα πράγματα. Θα ρίξει και είχα βγει εγώ από το χειρουργείο με τα ουρολογικά μου ένα πράγμα, ένα τέτοιο. Με έχει δει εμένα με ουροσυλλέκτη. Να πάθεις μεγάλη ζημιά. Έτσι είναι ο Φορτούνης. Αυτό το βιολί. Είδες τι ωραίο θέαμα. Αυτό το βιολί να πούμε. Αυτό το βιολί να πούμε. Δεν. Το δεκάρι του Ολυμπιακού δεν μαρκάρει ποτέ. Το εξάρι είναι μέτριος σαν ατομική απόδοση. Και κανένα οχτάρι του Ολυμπιακού δεν έχει. Πρώτον, το αμυντικό κομμάτι χαμηλά. Και δεύτερον. Δεν έχει το ανέβα κατέβα, αυτό το transition που λέμε στο ποδόσφαιρο, επιμακρώθεν σε πολύ μεγάλο χρόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού και κανένα άλλο πρόβλημα. Τα center back είναι αργά, εντάξει, ποιος έχει center back καλά. Δηλαδή, ίνωση σε με τον Ποτία, ίνωση σε με τον Έγκελς, μέτρη center back. Πάμε στο ΠΑΟΚ, ο Βαρέλα με τον Μαλέζα, μέτρη stopper. Πάμε στον Παναθηναϊκό, Κουτρουμπής, Κολοβέτσιος και δεν συμμαζεύεται, μέτρια stopper. Πάμε στη ΣΑΕΚ, βάλ τους τετράδα να παίξουν, όχι τρεις πίσω. Σε κοντά τις γραμμές, βάλω τους τετράδα. Βράνιες, Τσιγκρίσκι. Διάδα, σε ζώνη. Απέξουνε ζώνη. Μέτρια στόπερ. Θες να βάλεις μπακάκι δεξιά, Λόπες αριστερά. Γκάλο δεξιά, μπακάκι αριστερά. Θες ποιο να βάλεις. Βράνιες με ποιος άλλος. Τζανετόπουλο, μέτρια στόπερ. Τους πετάει τρεις εκεί ο Σωτήρης Μουστάκας και δημιουργεί μια πολύ καλή κατάσταση. Είναι και σκύλος ο Σιμόες. Ο Σιμόες με τον κόρπο και το σιώπη. Δηλαδή τι να τους πεις. Πάρουμε με τα τσακίδια στον Όλυμπο. Θα φτάσουν και οι τρεις, θα μαλώνουν ποιος θα φτάσει πρώτος στην κορυφή. Σιμόες, Κόρμπος και Σιώπης. Σιμόες, Κόρμπος και Σιώπης. Τέλος, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στανέλησα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να αναλύσουμε. Βάλε Τετάρτη. Τι, κόλλησαμε στη λάσπη. Τι. Θέλω να μου πεις για το παιχνίδι στη Λαμία. Ειλικρινά. Τι, ερωτήματα, τι πιστεύεις. Ο διαιτητής μπερδεύτηκε. Και τι μπερδεύτηκε. Τι να σου πω, πάτησε, σταμάτησε το ρολόι του και κάνει τρία σημαίνει. Λεπτά παραπάνω. Γιατί δεν έκανε ο άλλος τρία τα τέρματα σε αντεπίδεση. Έχει πέντε λεπτά διαιτήσει. Κερδίζω 2-1. Εντάξει. Έβαλε τρίτο στόπερο ο Χάβος. Δεν το ξέρω. Τι δεν το ξέρεις, τότε τι με αναλύεις μάτς. Μάτς που δεν ξέρεις δηλαδή τι. Για το κομμάτι του καθυστερήσεων. Πράγει το κομμάτι, ο διαιτητής μπορεί να θέλει 5 λεπτά ακόμα να παίξει. Μπορεί να έχει πάρει Viagra και να θέλει να τρέξει 5 λεπτά παραπάνω. Μπορεί να ήπια χυμό από αυτά που πίνουν οι μποξέρι που ντοπάρονται ή οι στιβίστες. Και να γουστάρει. Διαμαρτύρεται αυτός που τρώει τον γκολ. Γιατί δεν κάνει τρίτο γκολ αυτό στην αντεπίδεση. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει, διαμαρτύρεται όλος ο Χάνος με τα μάτια, τα πλανές. Μάλλον αγνοείς. Τι αγνοώ, ρε. Τι έχει γίνει με τον γκολ. Τι έγινε μετά τον γκολ. Τι έγινε μετά. Απευλήθηκε ο τερματοφύλακας. Αγκάλια στο διαιτητή. Γιατί τον αγκάλιασε. Ξέρω εγώ, μπορεί να του σηκώθηκε η διάθεση και να είναι ομοφυλόφιλος. Πού να ξέρω εγώ, ρε κόκκινε, γιατί τον αγκάλιασε. Μπορεί να έχει ομοφυλοφιλικές τάσεις. Μπορεί να τον αγκάλιασε να τον ευχαριστήσει γιατί κράτησε παραπάνω λεπτά. Μπορεί να τον αγκάλιασε γιατί ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Μπορεί να. Τι, δεν ξέρω. Και αφού τον αγκάλιασε και δεν έβγαλε κίτρινη και έβγαλε κόκκινη. Απαγορεύεται να αγκαλιάζει διαιτητή. Εδώ έχει φιλήσει ο Σέρντι, έχει φιλήσει διαιτητή. Ναι, και αυτό αποβολή είναι. Κίτρινη έφαγε. Έφαγε κίτρινη. Τον φίλησε στο μέτωπο. Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Άμα με φιλήσεις, σε δείχνω κίτρινη. Άμα με αγκαλιάσεις, σε βγάζω κόκκινη. Άμα με βιάσεις εκεί, ξέρω εγώ, τρως τρεις αγωνιστικές. Άσε ρε κόκκινη, ανάλυση είναι αυτή που μας κάνεις τώρα. Πάμε παρακάτω. Τι ανάλυση, ρε φίλε. Τι έγινε τώρα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Εγώ θέλω, αν γινόταν σε δικιά μας ομάδα, ναι? Θα τσιρίζαμε. Τώρα που έγινε στον Πανατολικό του Μπεκί. Δεν κατάλαβα. Τι πάνε το λίγο. Καταρχήν έκανε λάθος ο τερματοφύλακας που αγκάλιασε ο διαιτητή. Εγώ λέω το σωστό άνθρωπο αγκάλιασε. Εντάξει, καλά έκανε και τον τρολάρουν από το Αγρίνιο. Καλά έκανε και τον αγκάλιασε.
Τον ευχαρίστησε, δηλαδή. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι τώρα να αναλύουμε τον Πανετολικό με τη Λαμία, ρε κόκκινε. Μην το αναλύσει. Θε να αναλύσουμε τον Πανετολικό με τη Λαμία. Όταν όμω θα σε παίρνουν τηλέφωνο και θα σου λένε ποιοι πέφτουν και ποιοι ανεβαίνουν, θα πρέπει να έχει υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι παράμετροι πέρα από τι αμφιβολίε. Δεν μα νοιάζει γιατί καμιά ομάδα εδώ τη πόλη, αφού λε για την πόλη και η πόλη και η πόλη, δεν κινδυνεύει καμιά ομάδα. Όλε κάνουν πρωταθλητισμό. Σε άλλε κατηγορία σημεία, άλλη κατηγορία άλλη, άλλη κατηγορία η άλλη. Η ομάδα τη πόλη. Η πόλη. Λέγε. Καράφλα, θες δε θες, ναι. Η ΑΕΚ πρώτη θα είναι και θα παράσει σε Ευρώπη και θα σκάσετε όλοι. Ναι. Όχι η ΑΕΚ. Ναι. Μάθε λοιπόν ότι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ εκτός έδρας, κάποια από αυτά, σε Τρίπολη, Πανετολικό κτλ., υπάρχουν παίκτες των αντιπάλων ομάδων που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Μάθε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ στις δημόσιες σχέσεις είναι αριστούχος και αυτό το παιχνίδι με την Ξάνθη παίρνει στο τμήμα δημοσίων σχέσεων άριστα. Και ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου και όλοι. Παρακάτω, λέγε. Λέγε. Δεν έχει τις δημόσιες. Στο Λαγκαδά θα προσκυνάτε ανύπαρκτη. Απελάρα, ρε. Αν εσύ ο παδό του Λαγκαδά, εγώ είμαι ο Αϊνστάιν. Γιατί να μην είναι. Στο Λαγκαδά δεν μα ακούνε σε εκείνη τη. Έχει ο παδό ο Λαγκαδά. Άντε. Ρε. Εδώ έχει ο παδό ο Ηρακλή. Γιατί να μην έχει ο Λαγκαδά. Δηλαδή, άμα πάνε και κάνουν έρανο. Τώρα να σε πετάξω. Άσε τώρα. Να σε πετάξω το παδό. Πε ότι πάει ο δήμαρχο Λαγκαδά, δήμαρχος, ο έπαρχο ποιο είναι, και λέει: παιδιά, στο Λαγκαδά θέλουμε να πάρουμε διαρκεία. Και θέλουμε να μαζέψουμε λεφτά. Και βγαίνει και ο Ολλανδός. Και λέει: να μαζέψουμε λεφτά. Ποιος θα μαζέψει πιο πολλά λεφτά, ο Ολλανδός ή ο έπαρχος του Λαγκαδά? Ο πες εσύ. Διάλειμμα λες. Διάλειμμα θα πάω εγώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς. Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκου Βότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται κλειδαρά για άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε φορτσάτα, θα συνεχίσουμε έτσι γιατί όχι. Τόσο γλυκά η Ξάνθη είχε να φάει από την εποχή κόκαλη. Το ζάχαρο πρέπει να πήγε 400. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ακόμα και έτσι να είναι, για να πάρω πρωτάθλημα θα πρέπει να κάνω και πολλά μάτς δημοσίων σχέσεων. Αυτά τα λέει ο Καράπαπας, ο οποίος όταν η ομάδα του, ας πούμε, είχε τη διαιτησία 80-20 και καμιά 5-6 δορυφόρους, έπαιρνε το πρωτάθλημα. Τώρα θα υποστεί ο Καράπαπα, λοιπόν, αυτά που θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Καράπαπα έδειξε το δρόμο στον ΠΑΟΚ. Τον Κοκαλιάρη κάνανε ραντεβού με τον Σαββίδη σε ύποπτο μέρο στην Αθήνα. Αυτοί που είναι μέσα στο παρασκήνιο πρέπει να. Δεν μου λες πως το λέγανε τον Μποροθρύλο. Ο Μποροβίλος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έκανε ραντεβού με τον Κωνσταντινίδη και έψαχνε δουλειά να τον πάρει ο Σαββίδης. Έτσι είναι η ζωή, κόκκινε. Πάνε στα θέματα τώρα. Και άμα ο ΠΑΟΚ έχει δημόσια σχέση και πάρει άλλα 4-5 μάτς, μαγκιά του ΠΑΟΚ. Και στον Πανιόνιο κοντά ήταν να το πάρει. Αλλά ή το ανίκανο. Εντάξει, τώρα με τον Παναθηναϊκό θα βρει ένα πεθαμένο Παναθηναϊκό να τον πάρει. Ένα μάτς είναι τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Τα άλλα μπορώ και στις δημόσιες σχέσεις. Θα το πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ λοιπόν, το λέω και στους ΑΕΚΣΥΔΕΣ και στους Ολυμπιακούς. Γιατί θα υπάρχουν Ξάνθες, θα υπάρχουν Πανετολικοί, θα υπάρχουν Γιάννενα, θα υπάρχει καλή ομάδα, θα υπάρχει Σαββίδης, θα υπάρχει μεταγραφική περίοδος. Κάποια στιγμή θα παίξει και μπάλα όπως έπαιξε χθες και ήταν πολύ καλή η μπάλα. Γιατί δεν λένε για την καλή μπάλα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες. Εγώ σου λέω η Ξάνθη ήταν ανοιχτή. Άμα κακός ήταν ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Εγώ σας ρωτάω, και ο Πανιόνιος ήταν με ελλείψεις. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Έπαιξε ένα φοβερό 4-4-2 με τέσσερις πολύ γρήγορους παίκτες μπροστά. Με μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλες μπαλιές και όχι με μικρές πάσες, συγκλώνησε μέσα στην Ξάνθη. Το καλύτερο του παιχνίδι. Τώρα, αν η Ξάνθη ήταν, ξέρω εγώ, χαλαρή και τα λοιπά, πρόβλημα της Ξάνθης είναι, δεν είναι δικό μου. Ας ήταν πιο σκληρή, τι να κάνω. Ας πάει ο Καράπαπα. Να πάει, ξέρω εγώ, γλυκά στην Ξάνθη από την Καβάλα και την Κομωτινή και να παίξει και Ξάνθη. Και να πηγαίνει μαδιά και άντε, λοιπόν, άσε μας τώρα τα κλάματα. Λοιπόν, να πω ότι ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Έχουμε συμμετοχές και θα έχουμε ακόμα περισσότερες. Έχουμε 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Α1 ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για εσάς που θέλετε να κερδίσετε τα 3 και να διεκδικήσετε τα 3 εισιτήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ρωτάνε για τη μαρμίδα, τα είπαμε ότι έπεσε το καντό. Πάρα πολύ καλός και ο Πασχαλάκης. Γέμισε η εστία εχθές. Ο Πασχαλάκης όμως. Κάνει πολύ καλή εκτείναξη το δοκάρι. Δεν κάνει καλή εκτείναξη το δοκάρι. Για μένα κάνει καλή. Κάνει κακή εκτείναξη. Αν το έτρωγε θα έφταιγε. Κάνει κακή εκτείναξη το δοκάρι. Και κάνει μια πολύ ωραία επέμβαση στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν η μπάλα είναι από 35 μέτρα, εσύ είσαι 1,96, 1,97 και δεν τη βγάζει την μπάλα κόρνερ.
και πάει στο δοκάρι, έκανε κακή απόκρουση. Άσε τώρα το παραμύθι. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης, για ποιο λόγο 28 χρονών θα ήταν βασικός πουθενά? Για ποιο λόγο? Για ποιο, πες. Γιατί είναι γκούφι. Γιατί μπορεί να σου κάνει εκπληκτικές αποκρούσεις σε ένα μάτς 4, να γίνει ένα κόρνερ, να βγει να πιάσει αέρα και να τη βάλει μόνος του μέσα. Είναι δηλαδή κυκλοθυμικός. Εάν ο Πασχαλάκης είχε σταθερότητα. Αυτά τα έβλεπε στον Μπαριάννα και τα λες. Στην Κομποτινή έπαιζε πρώτα και ήταν αναπληρωματικός. Είχε κάνει κανένα δυο τέτοιες χαζομάρες στον Πασχαλάκη. Περάσε τώρα τον Πασχαλάκη, τον ξέρω. Τα προσόντα του είναι αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα προσόντα στην Ελλάδα. Θυμίζει λίγο από... Χαλκιά. Ποιο Χαλκιά, ο Χαλκιάς δεν ήταν τερματοφύλακας. Ο Πασχαλάκης, άλλο σου λέω. Ο Πασχαλάκης έχει τα μεγαλύτερα προσόντα και είναι ο πιο γυμνασμένος τερματοφύλακας. Μη μου δείχνει ρε κόκκινη τα γενετικά όργανα. Για προσόντα σου λέει σε μπάλα. Εκεί στου καλόγερου που έχει μπλέξει, χάλασε να πούμε εκεί απάνω. Έμπλεξα εγώ. Και στο Άγιον Όρος, όταν σου λέω για προσόντα, με δείχνει τα γενετικά όργανα. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Έκανα μια. Συγγνώμη. Ναι. Κάνω μια κίνηση. Κάνει μια κίνηση. Η οποία μπορεί να δείχνει οτιδήποτε. Έλα, έλα, άμα πάτσε. Και εσύ μη, είσαι τόσο διαστραμμένο μυαλό. Κόκκινο, πάει, πάει. Το μυαλό σου πάει. Κολλήσαμε στη λάσπη πάλι. Κιάρκη. Ο Πασχαλά. Σκούτα να βγούμε. Μη ρε κόκκινε με τα φρένα σου, ρε κόκκινε. Σκούτα να βγούμε. Μη με τα φρένα. Ταλέντο εσύ. Σου λέω λοιπόν για τον Πασχαλά. Μιλάρι κίνκε. Ωρε παιδί μου, ρε. Τι τραβάω με του αργού αυτή την πόλη, ρε. Ρε του. Έλα, θα τρακάρει, πρόσεχε. Του δίνω το πρωτάθλημα άλλο και δεν το παίρνει. Έχω τον αργού αυτόν εδώ. Αργού, αργού, αργού. Εγώ είμαι αργό. Έχει γρήγορο είσαι ρε. Μια ώρα προσπαθώ να πω και δύο κουβέντε. Δύο κουβέντε τώρα. Πω. Προχώρα. Πάνε στα άλλα θέματα, ρε κοκκινά. Πάνε, πού θε να πα. Κόκκινε επί 80 λεπτά στην Ξάνθη αντί να βλέπω μπάλα και τούσε τον πισινό του Μακ λέει και νόμιζε ότι έβλεπε τον πισινό τη Μόνικα Μπελούτση στα 30 τη. Λε να έγινε σαν το διπλανό σου μπάι σεξουλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είπε για τον πισινό του Μακ και έβαλε γκολ πάθο. Εντάξει, χαλάλι του. Είπε για τον πισινό του Μάρκε. Λοιπόν, το μόνο που έμεινε να δούμε είναι να κουραστεί ο Πάουκ γρηγορότερα από την ΑΕΚ. Ο Πάουκ δεν έχει δείξει φρέσκο μέχρι τώρα. Ένα παιχνίδι έδειξε και αυτό ήταν. Χθες. ΑΕΚΣΙΣ από ωραίο στο ραπ γίνεται να έρθει το βράδυ στη Μαρμίτα να το δω από κοντά. Ναι. Εννοείται ότι μπορεί να πάει. Ανατολική Στράγγης 10, κάτω Τούμπα. Θα έρθει με την παρέα και θα δικάσουμε τον κύριο Σκόρδα και τον κύριο κυρίες και κύριοι. Για εγκλήματα. Πάνω στη δημοσιογραφία και στο παρακοντιλίκι. Θα τον κατηγορήσουμε για κάποιες συγκεκριμένες στιγμές του στο χώρο και τον ένα και τον άλλο. Θα είναι το προεδρείο του δικαστηρίου. Α, θα είμαστε πολλοί. Αναθωθεί. Ο Γρόλιος θα έρθει. Ο Γρόλιος θα έρθει. Ναι. Θα έρθει. Θα είναι σαν δικαστής. Ο Σαράντος θα έρθει. Θα είναι σαν δικαστής ή θα είναι. Εφέτης. Σαν εφέτης. Εφέτης θα έρθει. Μάλιστα. Εφέτης θα έρθει. Καλησπέρα. Εσύ τι λες, θα βγουν αθώοι ή ένοχοι? Ισόβια. Όχι, εμείς πέρα από την πλάτη. Ισόβια. Θα βγουν αθώοι ή ένοχοι? Γιατί άμα έρθουν οι παλιοί σουπεράδες εκεί και αρχίζουν και ψηφίζουν. Ένοχοι. Ένοχοι θα κρυθούν. Εντάξει, θα δούμε. Με ρώτησε. Δεν τους καταδικάζουμε. Εσύ τι θα τους καταδίκαζες? Εγώ όχι. Δεν φτάνει που σε κάνουμε πρόμο. Γκρινιάζεις κιόλας. Όχι πρόμο με κάνεις. Εσύ τι θα έκανες? Θα τους κατηγορούσες? Θα τους έβγαλες ενόχους? Πραγματικά. Τώρα ποιος τραβάει φρένο? Ο εσένα ρωτάω. Θα το καταδίκαζε στον Πετρουλάκη και το Σκόρδα, ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Και τους δύο. Και τους δύο. Και τους. Ναι, αλλά το Αγίου Νικολάου όταν ήταν διευθύντης εδώ. Νίκο μου χρόνια πολλά και το φιλούσες. Τι Ιούδας είσαι? Το φιλούσα. Πάμε παρακάτω. Είδες τι είσαι? Εγώ τι έχω να πω? Ο Τραπεζανίδης όταν ήταν εδώ. Γιώργος, αδελφός μου. Έφυγε ο Τραπεζανίδης, ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Και συνεχίζω τον εκτιμάσω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το ναι, τον εκτιμάσω, βλέπω. Βλέπω. Πάμε. Εντάξει, τι είπαμε. Και συνεχίζω και τον εκτιμάω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άλλο Γρηγόρη. Το ένα και άλλο το άλλο. Ναι, Γρηγόρη. Μην μπερδεύει πρόσωπο. Έτσι, Γρηγόρη. Έτσι, Γρηγόρη. Πάμε. Ευτυχώς που τραυματίστηκε ο Καντουρί και έπαιξε μπάλα ο Πάο. Άντε, μπράβο. Που έκανε ο Πέλκας, δηλαδή δεν τι έκανε ο Μαρκινός. Δεν μου λες, εδώ σε θέλω τώρα. Γιατί αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και θα σε πιάσει λογοδιάρια. Εγώ είδα ένα Πέλκα. Ο οποίος ήταν καταπληκτικός και με πολύ καλές πάσες. Ναι. Όχι μόνο σαν δεύτερο κόρ, μπορούσε να τον πει και πριν. Όχι, χορ, φορ. Φόρ. Χορ, δεν είπε. Άκου να δει. Ναι. Μην προσπαθεί, ναι, κλεβάζοντας κάτι, να χτυπιάσει ο Δέλη. Στα ρηπαπά μου. Χτυπιάσει όσο θέλει. Θα σε κατηγορήσει ο Παΐσιος. Να με κατηγορήσει. Θα σε βάλει φακέ να τρώσει. Με αυτό το μηδενισμό που κάνει, δεν κερδίζει κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ είδα ένα πολύ καλό επιθετικό χαφ. Ποιον? Τον Μπέλκα. Τον Μπέλκα? Ναι. Σε τι άμυνα τον είδε? Στα πόσα μέτρα τελειά. Εγώ είδα ένα πολύ ρε, καλό. Ρε, εμένα τώρα, ρε κόκκινο. Καλή η τρίπλα που κάνεις, ναι, αλλά λέω είδα ένα πολύ καλό επιθετικό χαφ. Ναι. Είδα ένα πολύ ωρεξάτο παίκτη και στο κύπελο και τώρα που τρεξίματα είχε, καλές πάσες είχε. Λοιπόν, άκουδο. Πολύ ωραία λειτουργία. Λοιπόν, άκουδο τώρα. Στο Εγινιακό κάνει μια πάσα κάθετη. Ωραία. Δεν έκανε, μια παραπάνω έκανε. Λοιπόν, ο Εγινιακό είναι. Στο ο Εγινιακό είναι μια ομάδα τη πλάκα. Παίζει με τον Πάουξο Καφτατζόγλιο. Και παίζει ο ένα στόπερ με τον άλλο στα 10 μέτρα.
Ο ένας μπακ είναι εξτρέμ και ο άλλος μπακ είναι εξτρέμ. Το κέντρο είναι κάτω από το κέντρο 15-20 μέτρα. Και πάει ο Πέλκας και πετάει μια κάθετη ανάμεσα στα 10 μέτρα στον Μπρίγιοβιτς. Εσύ και εγώ αν ήμασταν, θα βλέπαμε την τρύπα. Βλέπεις εύκολα τρύπες εσύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο Γρηγόρη. Τις τρυπάς δηλαδή. Ωραία. Δείτε λοιπόν ο Πέλκας την τρύπα. Χθες υπήρχε μια τρύπα 40 μέτρων στο κέντρο του γηπέδου της Ξάνθης. Δεν θα κρίνω εγώ τον Πέλκα δεκάρι σε αυτό το μάτς. Θα τον κρίνω σε άλλα μάτς. Ο Πέλκας είναι δεύτερο φορ. Ναι. Πάει αλλού η κουβέντα τώρα. Τώρα, ότι μπορεί να πετάξει και μια καλή πάσα και μπορεί να κάνει και κάνα σουτ καλό, ναι. Αλλά ποιος επί το πλείστον είναι σκόρερ. Σε μεγάλο χώρο μπορεί να βγει σαν δεύτερο φορ, όχι σαν δεκάρι. Πιο πολύ δεύτερο φορ είναι παρά. Να σου το πω έτσι απλά. Πιο πολύ δεύτερο φορ είναι παρά δεκάρι. Δηλαδή, 100%. Δεν είπα όχι. Αυτό λέω. Σε αυτό που έκανε όμως χθες. Ναι. Ήταν εξαιρετικός. Ναι. Σε ρόλο επιτελικού χαφ. Έτσι, τελείωσε. Να πούμε ότι δεν ήτανε. Πάει, τελείωσε τώρα. Τι να λέμε τώρα, θα τσακωθούμε τώρα. Ναι. Έσκασες φαλακρέ κομπλεξικέ, έσκασες. Γιατί ναι. Βλέπεις ότι χωρίς να παίξω μπάλα, είμαι 2 βαθμούς πίσω και ξέρεις πολύ καλά ότι μόλις στρώσω 10 πόντους θα σου αφήσω. Κυρία μου, δεν μπορώ. Παλιολίγδα. Ναι. Του ΠΑΟΚ ήταν με γλυκά στην Ξάνθη, ενώ τη ΣΑΕΚ ήταν στα ίσια. Μπαγλαμά. Αυτή η Vodafone τι είναι, ρε. Λέγω μετά δε και είμαι από τη Vodafone. Θέλει να την πω τώρα με άριστα το 10, τι βάζω στη Vodafone. Θα βάλω όλα 10. Ξέρει ότι ναι. Κάνει εκπομπή. Πού να ξέρει, ρε κόκκινο, ποιο είναι. Μολάρι Κίνγκ με πήρε από ένα τηλέφωνο ή είμαι από τη Vodafone. Μολάρι Κίνγκ είναι ένα. Ο Μολάρι Κίνγκ είναι πολύ. Εσύ είσαι Μολάρι Κίνγκ. Εγώ είμαι Μολάρι. Ναι. Εσύ είσαι εκεί. Ξέρετε τι του κάνω στη Vodafone. Παίρνω τηλέφωνο. Εγώ στη Vodafone χρόνια. Λέει. Με άριστα το 10. Δεν λέγεται Vodafone. Μη. Vodafone. Ναι, Vodafone. Την έκανε Voda. Με άριστα το 10. Εξυπηρέτησε 10. Αυτό 10. 10. Σήμα 0 λέω. Μα σα παρακαλώ. 0! Με έχει εκθέσει, λέω πολλές φορές. Τουαλέτα. Στα μάξι που μπότσαρι, 0 είσαι, λέω. Κάμα με πάρει ξανά να την απαντήσω. Πού και πότε μεταδίδει το δικαστήριο Κώστα. Θα πει βλακεία. Στο raptor.gr και στο μαγαζί που έχει τη μαρμίτα Ανατολική Τράκη 10. Εντάξει. Ποιοι δικάζονται, ρε. Αυτά είναι δικά σου θέματα. Με ρώτησε πού και πότε. Τον απάντησα και πότε. Τελείωσε. Και πού. Πάει. Εντάξει. Ναι. Γιατί θα έχει άλλη βλακεία. Και θα έχει και πολύ μπάλα. Θα είναι και η ζένια εκεί η ανιψιά μου. Έχει κλέψει την παράσταση. Ράπο, ο ύποπτος ο τραγουδοφυλάκας της Ξάνθης. Όχι, γιατί ύποπτο. Ξέρει γιατί λέει για τον γκολ του Κρέσπο. Για τον γκολ του Κρέσπο κάνει μια κίνηση. Ωραία, φίλε, μισό λεπτό, να του πω κάτι. Η κεφαλιά είναι από τα 2 μέτρα. Στα 2 μέτρα η αντίδραση τα ανακλητικά του τραγουδοφυλάκα. Ποια αυτό μπορεί το απαντά. Ναι, ευθέω. Θα ήταν ύποπτο αν το μάτι ήταν 0-0. Στο 0-2 δεν είναι ύποπτο. Άσχετε. Πάμε, αυτό το απαντά. Το ύποπτο. Για ΑΕΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά το καλύτερο δήμο στην Ελλάδα. Ότι έχει. Άρα έχω λιβάκια, κάνουν μάγια, κάνουν μάγια. Ναι. Ναι. Ποιο έχει τέτοιο. Φορτούνι Ανσαριφάρτ, γελάμε. Φορτούνι Τζούρτζεβιτ, γελάμε. Τζούρτζεβιτ Ανσαριφάρτ, γελάμε. Λοιπόν, πώ το λένε, Κοτσίδα Ελκαντουρί, γελάμε. Όντω το καλύτερο δίδυμο είναι αυτό. Κότσο, πε τον κόκκινο να πει ευχαριστώ στη δόξα για του δανεικού στον Ηρακλή. Ναι. Αλλιώ πώ θα έρθει στη δράμα την Κυριακή. Ναι. Εγώ σου βάζω 10.000 ευρώ στοίχημα. Oh. Ότι ο Ηρακλή δεν έχει πάρει ούτε έναν δανεικό από τη δράμα. Μη βάζει, Γρηγόρη, θα έρθει κανένα εδώ πάλι. Εγώ βάζω. Μη. Την άλλη φορά θα βάζω. Και 100.000. Ούτε ένα με 10.000. Και 100 το βάζω. Είχε δύο στίχε. Μα είχε τιμωρών. Αυτή η ιστορία. Αυτό 10.000. Το άφηνα. Μη. Το άφηνα. Ήρθε εδώ ένα, έβαλε στοίχημα κόκκινο, 10.000 ευρώ. Έλα, το παραμύθι αυτό. Ναι. Το έρχεται ο άλλο με τα 10.000, βγάλε κόκκινη 10.000, μια στιμωρόλ, μια χόλ και κάτι τριντέντε έβγαλε από την τσέπη το κόκκινο. Τα στοιχήματα βάζω, ναι, τα πληρώνω. Βέβαια, το ξέρω. Δεν είμαι σαν άλλο. Άλλα λένε. Για πε ένα που θα πει. Ρε, κάτι στοιχήματα λέει, δεν τα δίνει. Εσύ εγώ και ο άλλο. Και ο άλλο ο φίλο. Εγώ δεν δίνω στοιχήματα. Τα έχει δώσει όλα. Ούτε εγώ σε έχω δώσει. Ποιος έχω φάει και εγώ στοίχημα. Ποιο έχει πάρει στοίχημα. Και ο άλλο που δεν δίνει τα στοιχήματα είναι ο Κωστάρα. Από το άλλο ράδιο. Έχει βάλει στοιχήματα. Ο γιατρό. Ο γιατρό. Πόσα στοιχήματα έχει χάσει. Ο Κωστάρα έχει βάλει κάτι στοιχήματα και έχει αφήσει κάτι φέσια. Να το λέω δημόσια. Ενώ ο κτηνίατρο. Τι σε βάλε ο κτηνίατρο. Πέντε τραπέζια χρωστάει. Πέντε τραπέζια. Πέντε τραπέζια. Τι χοληστερίνη έχει τρακόκινο. Όχι, φίλε. Έχει τι ζάχαρο, έχει και πέντε τραπέζια. Ο τα μάγουλά σου θα έχει. Ο Πασχαλάκης έχει σωματοδομήσει σαν το Χακόμπο. Θα γίνει τερματάρα. Θα γίνει. 28 χρονών είναι. Θα γίνει. Στέφανος από την Νίκαια. Από την Νίκαια. Πάλι στο παραμύθι ράπο ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δορυφόρο και τον Πανιόνι. Χρονών. Δηλαδή ο Μελισανή τον έχει για βλάκα. Να μην έχει παραρτήματα για τον Λάζαρο. Είπε σήμερα ότι θα ταυτίσει. Μόλις άρχισα το ίδρυμα και γελάω. Άδικο έχει που γελάει. Λοιπόν, είπε Στέφανε ότι η ΑΕΚ μάλλον έχει πολύ καλό γυμναστή. Πάλι έχει απάντηση. Δεν θα πει κάνω λάθος. Ποτέ. Ο Σαράντος δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ίδια φωνή με το Φούντα. Όχι. Ο Σαράντος είναι ίδιος. Και η φωνή του
με τον Μπακάλι στον Μπακαλόγατο. Ζήκο! Ίδιος. Άμα τον δεις, δεν καταλάβεις. Ο Σαράντος. Άλλο θέμα. Για την ομάδα Σπύρο, σου... δεν μπορώ να κρίνω και δεν θέλω το δεν συγκεκριμένο. Θέλω. Ποιο? Με ρωτάει για κάποιο συνάδελφο. Ναι. Και δεν θέλω. Δεν θέλει, δεν είναι ναι. Καλός. Ναι. Μπορώ να τον κρίνω. Ράπ και κόκκινα, τι βλέπετε στον αγώνα Δόξα Άρης? Νίκη του Άρη. Χι βλέπω. Νίκη του Άρη. Πώς βλέπεις νίκη του Άρη? Νίκη του Άρη. Χι βλέπω. Με ρώτησε προγνωστικό και το λέω. Νίκη του Άρη βλέπω. Εντάξει. Εντάξει, δεν λέω ούτε θέλω ούτε τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό καταρχήν. Είδες Arsenal Manchester. Arsenal Manchester είδα το 1-3. Το είδα. Ναι. Το είδα. Πόσα χρόνια έχεις να δεις τόσο επική εμφάνιση τερματοφύλακα? Για το τερματοφύλακα και το τεχέ. Κοίταξε να δεις. Μιλάμε οι επεμβάσεις που κάνει. Οι επεμβάσεις που κάνει είναι? Δεν είναι μόνο μέρα. Ναι. Είναι ασύλληπτο. Μισό λεπτό. Και σε ταχύτητα. Σιγά σιγά σιγά. Και σιγά. Μια απόκρουση θα την αξιολογήσεις σαν μεγάλη. Θα βάλεις μια παράμετρο. Τώρα σε κάνω εγώ τουρμπίνα. Εμένα. Κάνει την απόκρουση. Δεν είμαι ούτε μάτι. Κάνει την απόκρουση ο τερματοφύλακας. Εάν δεν την κάνει και φάει τον γκολ, θα του δώσει ευθύνη. Πάρε λοιπόν όλες τις φάσεις που αποκρούει ο τερματοφύλακας της Manchester United. Δες όλες τις αποκρούσεις. Αν βγαίνει ο λάθος εκτός από μία, ένα τέτα τέτ. Και δες ότι αν αυτά τις αποκρούσεις που έκανε, τα έτρωγε τα γκολ. Θα του έδινες ευθύνη. Όχι. Όχι. Έχω απάντηση γιατί. Ναι. Οι τέσσερις εκπληκτικές επεμβάσεις που κάνει. Βάλτε να τις δούμε. Οι τέσσερις από τις καλύτερες. Βάλτε. Είναι. Είναι. Αποκρούσεις την απόκρουση. Ναι. Δηλαδή, σουτάρει ο Σάντζες από το βγάζει με το πόδι, με το χέρι, με αυτό εδώ και στο rebound σε δευτερόλεπτο σουτάρει ο άλλος. Ναι. Στο rebound δεν μπορεί να τον κατηγορήσει που το έφαγε ποτέ. Όχι, στο rebound όχι. Δεν μου λες, κάνει τέσσερις τέτοιες απόκρουσεις. Κάνει τέσσερις τέτοιες επεμβάσεις. Οι αποκρούσεις που κάνει είναι σωστές τεχνικά? Όχι όλες. Λοιπόν, πάνε σε άλλα θέματα. Όχι όλες. Μην τον πιάνει τον τερματοφύλακα. Το ξέρω καλά, την ξέρω καλά τη θέση. Ξέρω και τι φταίει και πώς πρέπει να κάτσει. Με συγχωρείς τώρα. Ένα τερματοφύλακα θα τον κρίνει στη μεγάλη του απόκρουση. Εάν δεν την κάνει την απόκρουση και το φάει τον γκολ, αν θα του δώσεις ευθύνη, δεν είναι μεγάλη η απόκρουση. Το καταλαβαίνεις. Υπάρχουν επίσης αποκρούσεις οι οποίες είναι εκπληκτικές. Μισό λεπτό. Αλλά οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση του τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας οφείλει να βγάζει την μπάλα έξω. Όταν δεν μπορεί να την μπλοκάρει. Είναι βασικός νόμος. Δείξτε τις αποκρούσεις. Ναι, τώρα να σου πω κάτι. Αν είμαστε τηλεοπτική εκπομπή, θα τις δείχναμε. Πού θα τις δείχναμε? Θα βρίσκαμε κανάλι που να κάνει μοντάζ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ αισιόδοξο. Θα ήμασταν σε καλό κανάλι. Θα ήμασταν, αλλά δεν είμαστε. Ναι. Θα φροντίζαμε να υπάρχει. Θα φροντίζαμε. Να υπάρχει αρτιότητα, είναι φυσικά. Αρτιότητα, θα φρόντιζες. Ναι. Εντάξει, αφού θα φρόντιζες. Λοιπόν, γιατί δεν φρόντιζες? Και θα μπορούσαμε να τα δείχνουμε σωστά. Θα μπορούσαμε να τα δείχνουμε σωστά. Πάλι βάζει τη λέξη ραδιοφωνικά, θα. Δεν γίνεται. Πασοξίδικα με μιλάς. Όχι, θα. Ραδιοφωνικά είναι κάτι αδύνατο. Σιριζέικα. Ραδιοφωνικά είναι κάτι αδύνατο. Ναι. Οπότε αφού είναι να αδύνατο. Μιλήσω για κάτι αδύνατο. Πάμε στα άλλα θέματα. Επειδή υπάρχουν πολλοί φίλοι που είδαν όμως. Ναι, ναι. Λέω μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, για την ΑΕΚ που διώχνει τον Ανέστη, τον βάζει τον πάγο τον Ανέστη, τι έχεις να πεις? Και ποιον βάζει? Θα βάλει μάλλον τον Μπάργκα ή τον άλλον. Πώς το λέει τον άλλον? Θα θυμηθώ και θα. Αφού δεν το ξέρεις. Από τάφ. Ο Τσιντώτας. Ο Τσιντώτας. Πού έπεσε ο Τσιντώτας? Πάμε παρακάτω, ρε. Σου λέει το θέμα του Ανέστη, σε ρωτάω. Ναι. Δηλαδή, γιατί αλλάζει θέμα? Ναι. Μια φορά μην τα κάνεις τα να πού. Ναι, ναι. Ο Ανέστης το σταματάει. Όχι γιατί πέρασε τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη ή κάποια ομάδα της Ελλάδος. Γιατί μίλησε με κάποια ομάδα στην Αγγλία. Ένα μήνα πριν ξεκινήσει το δικαίωμα να διαπραγματεύει τη μεταγραφή του. Ναι. Τι το θεωρεί σωστό από τη μεριά της ΑΕΚ? Γιατί? Βέβαια. Γιατί σου λέει κολόπεδα, εδώ δεν ακουνιέστε. Ναι. Θα μας στέλνει το μήνυμα στους υπόλοιπους, λέτε. Δεν κάνει το θέμα τον Ανέστη. Θα κάνει το θέμα για τους άλλους. Και δεύτερον, γιατί το κάνει? Γιατί έχει ποδοσφαιρική γνώση. Γιατί ο Ανέστης είναι τερματοφύλακας μέχρι τη μικρή περιοχή. Έξω από τη μικρή περιοχή Ανέστης δεν υπάρχει. Αλλά επειδή η ΑΕΚ παίζει πίσω την άμυνα και με τρία στόπερ και με πολύ καλό εξάρι, δεν αναγκάζεται ο μέτριος έξω από τη μικρή περιοχή Ανέστης να βγει και να μαζεύει μπάλες. Αναδεικνύεται δηλαδή και μέσα από την άμυνα του. Οπότε ο Τσιντώτας. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Οπότε ο Τσιντώτας, ο οποίος είναι καλός και έξω από την αυτήν, δεν χάνει η ΑΕΚ από τον Ανέστη. Ο Ανέστης δεν είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Τον κάνει ο Χιμένεθ να φαίνεται μεγάλος. Ωραία. Έχω μιλήσει εγώ με προπονητές. Τους έχω πει. Έχω δει τον Ανέστη. Δεν αρνούμε. Μου λέει, έχεις δίκιο, μου λένε. Παρακάτω. Καλά του έκανε. Δεν αρνούμε αυτό που λέει. Καλά του έκανε. Γιατί μίλησε. Ο ΠΑΟΚ που τελειώνει το Ζαμπράνο. Ναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Γιατί? Το θεωρεί πουλιτάρι. Το θεωρεί στημένο. Το θεωρεί ο προπονητής ότι τον έστησε. Πού? Με στην ΑΕΚ.
Και καλά του κάνει. Και άμα είναι μάγκες στον ΠΑΟΚ, μπράβο τους που λένε ο προπονητής, είμαστε με τον προπονητή. Μέστησες δρόμο. Ναι, γιατί δεν περιμένει, δεν δίνει ευκαιρία σε αυτά. Το κέρατο είναι κέρατο. Μέστησες δρόμο. Το κέρατο είναι κέρατο. Τελείως. Τι απεριμένω να το ξανακάνει. Ναι. Να το φωνάζει όλοι οι φίλοι. Mm. Λοιπόν, και με αφορμή αυτό. Ναι. Δεν είναι λογικό και επόμενο να περιμένω να δω το Μολέδο να το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Το Μολέδο. Να το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μάλιστα. Γιατί, συγγνώμη, αν πιστεύεις ότι υπάρχει στο Πρεκρέσπο και ας έβαλε τον κορτές, εγώ λέω ότι η επιστήμη. Είναι ότι καλύτερο έχει ο Παναθηναϊκός στην 11η του. Να τελειώσω. Συμφυσικά. Λέω ότι στόπερ Κρέσπο δεν υπάρχει. Σωστά. Δηλαδή είναι τραγικό να το. Τώρα το είδες εσύ. Δεν το είδα τώρα. Η Καραμίνα. Τώρα είσαι βλάκα στον Παρασκευή. Με ρωτάω, ρε βλάκα. Το έχουμε πει εδώ και τόσο καιρό. Ωραία. Ο άνθρωπος έπαιζε. Ναι. Ήταν πρόβλημα με τον Βαρέλα. Ναι. Ήταν άστανα πάντα. Ναι. Όταν μπήκε ο Ζαμπράνο, φάνηκε η διαφορά. Ναι. Εντάξει. Στο παιχνίδι με τον Πανιόνι εκνευρίστηκα και είδα δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα γιατί είναι προβληματική. Ναι. Εντάξει. Και τον βλέπω και χτες και λέω: Οκ, εντάξει, μπορεί να βάζει γκολ. Ναι. Αλλά πίσω είναι τραγικός. Να πάρει το Μολέδο. Άρα πρέπει να πάρει το Μολέδο. Όχι, πρέπει, ήδη έπρεπε να είναι ο Μολέδο εδώ. Εδώ, εδώ έπρεπε να είναι. Πάρα κάτω. Ειλικρινά το αφήνω. Συμφωνώ μαζί σου. Όποιος μπαίνει μέσα πρέπει να το βάζει να σε κάνει μασάζ. Μου έχει πει ο γιατρός, ναι, ότι επειδή κάνεις μεγάλη προπόνηση. Εσύ κάνεις μεγάλη προπόνηση. Και επειδή, σε τι πράγμα? Στο box. Ναι. Και επειδή είσαι πάρα πολύ στρεσαρισμένος εκ της φύσεώς σου, ναι, πρέπει να κάνεις πολλά μασάζ. Επειδή όμως εγώ δεν έχω χρόνο, όσοι έχουν δυνατά δάκτυλα. Για μασάζ δεν έχεις χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Έχω, αλλά, πρέπει να κλείσουμε χωρικό και ένα μασαζίδικο. Δηλαδή, γιατί άλλη περίπτωση να κάνει μασάζ δεν υπάρχει. Τα μασαζίδικα δεν είναι αυτά που είναι. Τα μασαζίδικα έχει και σεξ μέσα. Έχω εδώ κάνω μασάζ για μασάζ. Μασάζ για μασάζ, άμα είναι. Τι, είναι σε χαλάει. Θες να κάνεις μασάζ για μασάζ. Εσύ κάνεις. Όχι, και κακώς δεν κάνεις. Γιατί δεν κάνεις. Εσύ γιατί δεν αμένα. Εσύ γιατί να κάνεις. Πού κατέρευε, κάθομαι όλη τη μέρα. Καταπονήσει. Αφλήσει. Δηλαδή, συγγνώμη, η καταπώνηση είναι μόνο από αθλητική ή από. Και από στρε. Όχι. Γιατί, γιατί. Ακόμη και η στάση σου, ναι, μπορεί να σου φαίνεται χαζό. Από το σταυροπόδιο με κάθεσαι, δηλαδή. Κάνα τετράωρο. Είναι κάποιος υπάλληλος γραφείου. Υπάλληλος γραφείου. Υπάρχουν νόμοι, ναι, για το πώς πρέπει να κάθεται. Ναι. Ποια πρέπει να είναι. Υπάλληλος γραφείου. Η υπάλληλος και ο υπάλληλος. Πρέπει ποια άλλη πρέπει θέση, να υπάλληλος, άλλο υπάλληλος. Μισό. Υπάλληλος με ανοιχτά τα πόδια πάνω στο γραφείο. Άκουρε βλάκα. Άκουρε βλάκα. Σεξουαλικά διαστραμμένε. Με συμπεριάτικα. Τα αφεντικά τι κάνουν. Λοιπόν. Οι ιδιοκτήτες. Γίνει αφεντικό. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένη στάση απέναντι σε έναν υπολογιστή. Καταπονημένα αγώγια. Σε έναν υπολογιστή. Από τον Μάσημα εσύ. Έχει καταπονημένα αγώγια. Το έστειλαν. Όχι, το θυμίζω εγώ, δικιά μου αγώγια. Έχω καταπονημένα αγώνια. Ναι. Από εκεί μπορεί να κάνουν μασάζ, α πούμε. Στο, μεταξύ αυτού με αυτιού και σαγόνιο εκεί γυαλάδα αυτή, ο μαξιριστή εκεί θε ένα βοηθάει, καλό μασάζ. Ρε, καλύτερη αιμάτωση του σώματο. Χίλια δύο πράγματα. Καλύτερη αιμάτωση του μάγουλου για να μπορεί να τρώσει καλύτερα. Τώρα που έχει τα Χριστούγεννα. Πρέπει να πάει σε περιποιηθούν, να σε κάνουν έτσι, μια, έτσι από κάτω τα γλυκάδια σου. Όταν πηγαίνει στο πόζο, γιατί κλείνει μασάζ τα κέρα, τα παίζουν ειλικρινά. Δεν ξέρω να κλείνω μασάζ. 50 ευρώ, με 50 ευρώ στο πόζαρ. Συγγνώμη. Ναι. Σε πόνεσαν στο μασάζ. Ναι, με πόνεσαν στην τσέπη κόκκινη. Άλλο είναι. 40 λεπτά, 50 ευρώ. Είναι κολοπιασίδι, δεν είναι. Εκεί πα όμω. Δεν ξέρω να πάω. Να με συγχωρεί, χάρη σου. Να πάω στο πόζαρ. Να με πιάσει κατάθλιψη και εκεί στο βουνό. Γιατί κατάθλιψη. Γιατί κατάθλιψη, τι είναι ένα παραδείγμα. Πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα μου κάνει. Ανεβαίνει μια ανηφόρα εκεί, κάτι βουνά. Βλέπει. Κάτω... Δίπλα είναι η Αριδαία. Η Καρατζόβα. Πα στην όρμα. Ποια όρμα, ναι. Πα στην όρμα. Ναι, και τρώσαν το βόδι. Κλείνουν οι αρτηρίε. Μιλάμε πάνε, και τρώσαν ναι, ό,τι καλύτερο αυτό υπάρχει. Σέρα στη ζωή σου το χέσιμο και το φαΐ. Τίποτα άλλο δεν φίλε... είναι. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Μιλάμε, υπάρχουν. Ναι. Βέβαια, υπάρχει. Τι θέλετε. Τι θέλεις, πάλι νόημα να κλείσουμε. Ένα βρώμο. Μόνο μιλάμε για φαγητό. Ένα έχει εκεί. Ναι. Ναι, μια ανηφόρα. Ιαματικά, κάτι αματικά λουτρά. Πολύ ωραία η αματικά λουτρά. Τι πολύ ωραία. Τι σιγά τι έχει. Θιάφι έχει. Τι έχει. Σιγά μου ρε. Μια πισίνα, υπάρχει κάτι μασάζ 50 ευρώ. 50 ευρώ 35 λεπτά. Τι λες, ρε. Άσε καημένα τώρα. Η πισίνα 50 ευρώ. Ποια πισίνα, αλλού που κάνω το μασάζ, πιο πέρα. Θες να κάνεις και μόνο σου. Θες να κάνεις και πριβέ. Πάμε σε διάλειμμα. Τα μούτρα για πριβέ. 50 ευρώ 35. Σε πριβέ. Θα ρίσκεσαι στι Άλπε. Θα σε κάνουμε μασάζ στι Άλπε. Στην Καρατζόβα. Ο Βλάχο, ο γύφτο, ο Τιτσούκα. Ξύπνησε, το πήγε στο Πόζαρ και δεν ήθελε να κάνει την πισίνα. Με 4 ευρώ που είναι το ιστορικό. Στην Καρα. Με 3 πήγε στην. Ήθελε ατομική. Πάμε σε διάλειμμα. Στην Καρατζόβα. Στην Καρατζόβα. Στην Καρατζόβα. Στην Καρατζόβα. Εδώ είμαστε και πλέον είναι η ώρα των ακροατών. Το 23, 10 και 3 εντάρια είναι δικά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54, 3, 40.
Παρέα μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς παίρνετε μπροστά σας να δει κυκλοφορία στο αυτοκινήτο και φροντίζουν και τα υπόλοιπα. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη, στο 18133. Έτσι όπως είδα το Πασχαλάκι και διαβάζοντας και μελετώντας την ιστορία του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με τον Πασχαλάκη τερματοφύλακα, θα η ζωή του πάει γυριστεί σε ταινία. Κατάλαβες. Έχει κάνει μια απίστευτη ζωή ο Πασχαλάκης. Ξεκίνησε με ταλαιπωρία 12 χρονών από την ΑΕΚ. Πήγε εκεί πέρα εμπόδια, ξανά πήγε στον Ολυμπιακό εμπόδια. Τουρκίες γύρισε, Κύπρους πήγε, ήρθε. Πάγκο έτρωγε, χρόνια είχε να παίξει. Έπεσε 5 μάτς, το βγάζαν έξω. Θα μπορούσε να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Είχε αφορμές. Είχε αφορμές να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και μπράβο του τώρα. Άντεξε. Το λέω δημόσια γιατί. Εντάξει, μπορεί σαν τερματοφύλακας να μην έχει τη σταθερή απόδοση που μπορεί να τη βρει όμως. Γιατί όλα αυτά εδώ σου δημιουργούν και ανασφάλειες. Εάν βρει μια σταθερή απόδοση, μέχρι και εθνική θα παίξει. Γιατί έχει φοβερά προσόντα. Αρκεί να μην είναι γκούφι. Δηλαδή μια ότι... καλά, μια στραβά. Και είναι πολύ συγκινητικό να το πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ με τον Πασχαλάκη τερματοφύλακα. Εγώ αν ήμουν σκηνοθέτης, γιατί είναι και ωραίο παλικάρι, θα τον έκανα ταινία τη ζωή του. Πραγματικά. Να πω ότι ο διαγωνισμός για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό συνεχίζεται. Μπράβο. Γράφεται Α1. Είστε γεμίσοι τούμπα δηλαδή. Τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνει στο 54-344. Ναι. Είστε γεμίσοι. Τρεις τυχεροί φίλοι του ΠΑΟΚ θα κερδίσετε εισιτήριο στο τέλος της εκπομπής. Μάλιστα. Χορηγός της εκπομπής, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος. Με το i20 κρατηθείτε 10.500 ευρώ. Αυτό που βλέπετε στη διαφήμιση, μόνο με 10.500. Μόνο στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος και μόνο τώρα στο 23-10-596-596. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα στον Πρωτοκύριο και καλή εβδομάδα. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ολυμπιακός. Ναι. Θέλω καταρχήν πόσο έχω δει λεπτά, 3 λεπτά περίπου. 3 λεπτά θέλω. Πώς? 3 λεπτά. Ωραία, ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να επισημάνω ότι από τα μάτια που έχω δει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει άσχημη αντιμετώπιση από τη διαιτησία. Πώς είπατε? Ο Ολυμπιακός στα μέχρι στιγμής μάτια έχει άσχημη αντιμετώπιση από τη διαιτησία. Γιατί άσχημη? Επειδή δεν τον παίζει καλά, κάστο σε μένα. Γιατί έχει άσχημη, τι τον κάνανε? Γιατί δεν ξέρω, το μάτι του Ολυμπιακού Απόλλωνα προχθές το είδατε. Το είδαμε, ναι. Τι τον κάνανε? Που σταμάτησε δύο φορές τον Απόλλωνα offside, ανύπαρκτα. Όχι, έμαθα αλλιώς αυτός. Εσείς πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε, δηλαδή? Φυσικά και ευνοήθηκε. Ούτε αδικείται ούτε ευνοείται. Φυσικά δηλαδή, και ευνοήθηκε. Εσύ τι πιστεύεις? Στο Καρασκάκι με παίζουν 50-50, δηλαδή. Τι θες καλά. Πόσο παίζουν, εσύ παίζουν, πόσο παίζουν? Στο Καρασκάκι με παίζουν 50-50. Ρε φίλε, παιδούλα, δηλαδή, τι θέλεις να σε παίζουν? Να κατεβάζουν και τα βρακιά τους. Συγγνώμη, ρε κύριε Κόκκινα. Ναι. Στο Καρασκάκι, στη πιο καυτή έδρα της Ελλάδας και με παίζουν 550. Συγγνώμη. 500 άτομα ήταν με το ποια καυτή έδρα, ρε? Με το μεγάφωνο. Πιο πολλούς οπαδούς είχε ο Απόλλωνος Μύρης Παλάου. Με το μεγάφωνο έκανες κερκίδα, ρε. Με το μεγάφωνο. Ο Απόλλωνας, δεν ξέρω, ο Απόλλωνας είναι Ιεχωβάδες. Δεν ξέρω τι. Τι είναι Ιεχωβάδες? Και αν είναι Ιεχωβάδες, επειράζει. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτοί έχουν άλλη οργάνωση, εντάξει. Ρε φίλε, ήταν πιο πολύ οπαδοί του Απόλλωνα από του Ολυμπιακού. Λοιπόν, άκου τώρα, δεν κάνω διάλογο. Πόσα λεφτά? Πόσα λεφτά? Απαντάω που μου μιλάς. Κόκκινε, μου λες ότι αδικεί το Ολυμπιακό. Περιμένεις εσύ με ΣΥΡΙΖΑ, με Γραμμένο, με το Μαρινάκι να τον κολλάνε. Με Καμένο. Τι Καμένο? Και Γραμμένο. Ο Καμένος τι, πες τι έκανε ο Καμένος? Ο Καμένος τι έκανε? Τι έκανε ο Καμένος? Ο Καμένος αντιολυμπιακός είναι. Τι είναι? Αντιολυμπιακός. Πρόβλημά σου είναι. Ρε φίλε, μήπως τα μπερδεύεις λίγο. Πρόβλημά σου είναι. Δεν έχει πρόβλημα τον Ολυμπιακό. Πρόβλημά σου, τόσα χρόνια εσύ τι έκανε. Πρόβλημα δεν έχει με τον Ολυμπιακό, με τον πρόεδρό του. Σταμάτα ρε κόμπι. Ο Καραμαλής δεν ήταν βάζελος, πώς το πήρα πάλι? Ποιο πήρες? Το ποτάσμα δεν το έπαιρνα με Νουδού. Φίλε, άκου να δεις. Φέτος γίνανε εκλογές στην ΕΠΟ. Ωραία. Δεν ξόδεψες μία. Για χαρά. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Τελείωσε ο χρόνος, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίο, ξεκινήσαμε ανέκδοτο. Αδικεί το Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για καλό στον. Τώρα, αυτόν ποιος τον ακούει? Κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Έχουν πάθει τα αυτιά μας κράμπες. Έχουν πάθει τα αυτιά μας φλάση. Και έχουμε πάθει ρήξη την πάνου. Και γι' αυτό ευθύνεστε εσείς. Να πείτε στον κύριο Αλέφαντο καταρχήν ότι αυτός ο Λιβάδιας
που του ήταν άγνωστος, τον έχει ξεβρακώσει ποδοσφαιρικά. Εισαγωγικά. Ναι. Δεύτερον, να πείτε στην ομάδα την οποία ευαγγελίζεστε και γλύφετε μέρα νύχτα, και δεν ξέρω το λόγο που το κάνετε το τελευταίο διάστημα, ναι, ότι όσο είναι κοντά στη βαθμολογία 3-4-5 βαθμούς, ναι, μπορεί και να ονειρεύεται πρωτάθλημα. Βρε, θα στο πάρει. Ομάδα η οποία, η ομάδα η οποία, ναι, δεν έχει ρόστερ, δεν έχει βάθος, θα πάθει θλάσεις, έχει φτάσει στα κόκκινα, παίζει στα όρια, θα είναι πρώτη στη Super League το πρώτο γύρο και θα είναι περασμένη στους 32 του Europa και θα είναι η μοναδική εκπρόσωπος. Αυτό μην το παρακαλάς, αυτό. Άκουσέ με τώρα μένα, αυτά που ξέρεις θα τα λες στον εαυτό σου, όχι σε μένα. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, πρώτη στη Super League είναι και θα παραμείνει η ΑΕΚ. Όσο κι αν σε σκάει, όσο κι αν σε πονάει. Έτσι λες εσύ. Όσο κι αν μας τραυματίζει στα αυτιά, ναι, όσο κι αν μας πληγώνει στα αυτιά μας και τα έχεις σοφίσει, τα έχεις ρημάξει, να το πω λαϊκά, ναι, ναι, εμείς θα φροντίζουμε μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή να πιάνετε όλοι καναπέ και να βλέπετε όλη η Ελλάδα λεβαδιακό ΑΕΚ με την ελπίδα ότι η ΑΕΚ θα χάσει βαθμό. Σιγάρι, η ΑΕΚ του Μανδραϊκού, η ΑΕΚ που κατατροπώθηκε, που πληγώθηκε, έχει επιστρέψει και έχει αναγκάσει όλο το φύλαθρο κόσμο να την βλέπει ακόμα και όταν παίζει με το Πλατανιά. Με το Πλατανιά. Και μάλιστα για 50 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει να σκοράρει ο Λιβάγια με τον Αραούχο, να εύχονται όλοι να χάσει βαθμό. Όλοι θα βλέπετε ΑΕΚ, ρε, θέλετε, δεν θέλετε. Τέλος χρόνου. Σήμερα με το δίκιο σου, ό,τι πεις. Γιατί σήμερα. Επόμενο. Μόνο σήμερα, ναι. Λοιπόν, μετά από 12 λεπτά αγώνα, Τρίκαλα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Απόλλων Πόντου, συγγνώμη, παρεσύρθη από αυτό το οποίο διάβαζα. Παρασύρθηκα. Καλυθέα Πανεγιάλιος 0-0, σε λίγο θα συνδεθούμε να έχουμε μετάδοση από Τρίκαλα. Παρακαλώ. Ποιος είναι στα Τρίκαλα? Τι σε νοιάζει, φρόντισα εγώ. Φρόντισες? Ναι. Καλά, ο Δημπαράς εδώ ήταν. Τώρα, και τι, δεν είναι ο Δημάρας, φορτίζαμε έναν άλλο. Δεν κατάλαβα. Δημάρας είναι Απολλωνάρα. Ναι. Απολλωνάρα είναι. Ναι. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κύριε Κώστα. Νάτος. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε σε τερματοφύλακες. 10 χρόνια, όχι, 7 χρόνια που είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχω δει 10 παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Χριστίδης για μια δεκαετία σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχασε από τον ΠΑΟΚ. Έπαιζε μεταξύ πέναλτι και μεγάλης περιοχής και όλες οι κάθετες υπάρξες του Κούβα τις έσβηνε προτού δημιουργηθούν, χώρια τι έβγαζε. Για μένα ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας Έλληνας που έχω δει στα 50 χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο. Παρά το γεγονός ο Νίκος ο Χριστίδης. Ότι το κοντός. Ναι. Για μένα. Ναι. Λοιπόν, τώρα. ΠΑΟΚ Άγιαξ 1-1. Ναι. Στέφας. Σταμάτε λίγο. Ο Γιάννης ο Στέφας έχει κάνει μυθική εμφάνιση και από τη θύρα 4 σε μια διπλή απόκρουση ο Γιώχαν Κρόιφ πήγε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Τρίτον, Ελλάδο-Σοβιετική Ένωση, ήμουν από το Πέταλο. 1-4. Σουτάρει ένα σουτό τάξη ο Λουκανίδης και πέφτει ο Λεύγιας, είναι ο μεγαλύτερος μεταπολεμικά τερματοφύλακας όλων των εποχών και την αποκρούει με το αριστερό το χέρι και όπως παίρνει φάλτσα η μπάλα έρχεται από την άλλη την πλευρά από το άλλο το δοκάρι στο ύψος της μικρή, στο 1,5 μέτρα και κάνει βουτιά ψαράκι ο Μίμης Παπαγιάννου και το στέλνει στην αντίθετη γωνία. Σηκώνεται και με το δεξί το χέρι, στην αρχή το απέκρουσε το δεύτερο, με το δεξί το χέρι, με το έξω μέρος της παλάμης, τη βγάζει με τα δάχτυλα, σηκώνεται όλο το καρεσκάκι, χειροκροτάει και πάει τον αγκαλιάζει και το φυλάει ο Μίμης ο Παπαγιάννου. Τον Λεύγιασίν, την μαύρη αράχνη. Έχει κάνει και την Κυριακή, ναι, και χθες που μας πέρασε ήταν γύρω στα 100 άτομα στο πνευματικό κέντρο ΕΚΑΒΗ στην Κατερίνη στην παρουσίαση του βιβλίου του Θωμά του Μαύρου και παίρναμε βιβλία με αφιέρωση και ένα λαχνό είχε. Λοιπόν, και απλά του είπα ότι το 1976, τη μέρα που παντρεύτηκα,
παντρεύτηκα 12 η ώρα το μεσημέρι όταν οι άλλοι κάνουν βάφτιση τότε. Ναι. Και γιατί 2,5 ώρα ήμουν στο γήπεδο. Είπα τον παπά, πες τα μισά παπά να προλάβω. Και έβγαλε και τις φωτογραφίες και πήγα με τον κουμπάρο και είδα το παιχνίδι. Πιερικός ΑΕΚ 3-1. Με Φάντροκ, εκεί που έβαλε τον Τσάν Λάιτερ επάνω μαν του μαν στον Παπαϊωάννου ο προπονητής και τον εξαφάνισε και έβαλε και δυο γκολολάκες και ήταν μια από τις πιο φανταστικές εμφανίσεις, όπως και με τον Άρη έβαλε ο προπονητής τον Όλες Κόμποε και πάλι 2-0 με φανταστική εμφάνιση του Λάιτερ. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα Τρίκαλα. Εκεί είναι ο Γιώργος Παπαγεωργόπουλος. Ο Γιώργος. Δικός μας δεν είναι αυτός. Ο οποίος θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα ανάμεσα στα Τρίκαλα και τον Απόλλων Πόντου. Ναι. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τα Τρίκαλα. Είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0, χωρίς κάτι το αξιόλογο. Παιχνίδι κέντρου κυρίως ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με καλές καιρικές συνθήκες. Έχουμε ήλιο. Ικανοποιητική θερμοκρασία για την εποχή και περίπου 1.000 με 1.500 άτομα στο γήπεδο ανάμεσά τους και καμιά τριανταριά φιλάθλοι του Απόλλων Πόντου. 30! 30, τους μετράω τώρα, τους βλέπω από εδώ, 30 πρέπει να είναι. Να μου φεύγω 5 πάνω, 5 κάτω, 30 πάντως σκόβω. Μήπως επειδή έχουν μεγάλα κεφάλια φαίνονται παραπάνω ότι είναι. Λοιπόν, ίσως. Μπορεί. Λοιπόν, εσύ πάντως έχεις χρόνια να φύγεις τα Τρίκαλα. Τι έχω? Έχεις χρόνια να έρθει στα Τρίκαλα, λέω. Πού να τολμήσει να έρθει. Γιατί να μην τολμήσω. Γιατί. Αυτή τώρα με το στυλ κόκκινου νομίζω ότι ο Ραπτόπουλος πάει στα γήπεδα και τον πυροβολάν με πέτρες. Δεν ξέρω ότι ο Ραπτόπουλος έχει φιλίες στα γήπεδα. Ο Ραπτόπουλος έχει διατελέσει συνεργάτης του Χριστίδη το 1994 στα Τρίκαλα. Είδες τι ωραία πορεία έχει ο Χριστίδης. 15ου σας πήρε. Αν είχε 5 μάτς ακόμα θα βγαίνατε πρωταθλητές. Έτσι ακριβώς. Ραπτόπουλος με πλούσια κόμη τότε. Τι ωραία μπάλα παίζαν τα Τρίκαλα του Χριστίδη, ε. Έτσι ακριβώς. Με Κλαπανάρα γενικό αρχηγό εκεί. Καλά είναι ο Κλαπανάρας, ρε. Ο Κλαπανάρας εντάξει είναι ηλικιωμένος πλέον, ναι. Αλλά εντάξει δεν πολύ βγαίνει έξω. Ναι. Αλλά εντάξει, μιλάμε καμιά φορά στο τηλέφωνο. Έχει όλα τα φρένα. Καλά, δεν μου λες τώρα την Καλαμαριά πώς φέρε 4-4-2 παίζει ο Ρόμπι Γουίλιαμς εκεί πέρα. Λοιπόν, έτσι το παίζει μάλλον. Έχει το γιο του Χαφ. Όχι τώρα, ναι. Λοιπόν, κάτσε, ποιον έχει γιο, για πες μου, δεν τους ξέρω. Καλαϊτζίδη θα το λένε, πώς θα το λένε το γιο του. Όχι, ο Φριδόπουλο. Δεν υπάρχει Καλαϊτζίδης, Καλαϊτζίδης. Έμουν συμπόντιος είσαι να πούμε. Μα πώς λένε το γιο του Καλαϊτζίδη. Όχι, μήπως λες το μαύρο, ρε, τον Ελοντούλο, τον 10. Α, λες μεταφορικά γιος, εντάξει. Μεταφορικά. Από σύρο. Λοιπόν, είναι στον πάγκο ο Καλαϊτζίδης. Πάγκο. Πάγκο, ναι, δεν αγωνίζεται. Καλά τον έκανε, ναι, λέγε. Λοιπόν, δεν βλέπω όμως τον ίδιο τον Καλαϊτζίδη. Λοιπόν, είναι στον πάγκο, ναι, είναι στον πάγκο Καλαϊτζίδης. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Το 0-0 παραμένει, δεν έχει γίνει καμία απολύτως φάση. Δηλαδή, μια υποψία φάση στο δεύτερο τρίτο λεπτό είχαν τα Τρίκαλα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όμως, προσπαθεί το δεκαράκι του. Το Απόλλων. Λοιπόν, το Απόλλων είναι πάρα, πάρα πολύ κινητικό και είναι αυτός που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής. Ποιος είναι? Όμως. Ο Εν Λουντούλου. Καλά το λέω. Ναι, Εν Λουντούλου. Λοιπόν, αυτός είναι ο. Ο Ελουντούλου παίζει δεκάρι ή παίζει στην πλευρά. Κοίταξε, είναι δεκάρι, αλλά παίζει στην πλευρά. Παίζει αριστερά, παίζει. Γιατί ο Καραϊτζίδης δεν παίζει με δεκάρι, καταλαβες. Ναι, λέω το δεκάρι ενώ το νούμερο. Το νούμερο, ναι, ναι. Το νούμερο, γιατί με μπέρδεψε, γιατί 4-4-2 είναι χωρίς δεκάρι, αυτό λέω. Ναι, ναι, παίζει αριστερά, παίζει ο Ελουντούλου. Ναι. Αλλά είναι ο πιο κινητικός παίκτης μέχρι στιγμής του Απόλλωνα και αυτός από τον οποίο περνάνε όλες οι μπάλες στις προσπάθειες που κάνει. Λοιπόν. Να είσαι καλά και εγώ. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Υποτονικό το μάτς, 0-1 γκολ μέχρι, εντάξει. Okay. Σκληρό, πολλά φάουλ. Πάμε και πάλι στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα. Και καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Δεν το βλέπω να έχουμε καλά Χριστούγεννα και κακά Χριστούγεννα. Ίδια μέρα είναι, όλες οι μέρες είναι ίδιες. Ναι. Και αυτό που λέτε. Ναι. Ο πατέρας σας έπαιξε στον ΠΑΟΚ όταν ήταν τερματοφύλακας στον ΤΕΚ. Όχι, όχι. Όχι, ο πατέρας μου έπαιξε στον ΠΑΟΚ όταν τερματοφύλακας ήταν ο Πρόγιος. Ο Μουσελεμίδης και αυτή. Όχι, ο ΤΕΚ. Ναι. Πιο μπροστά έπαιξε. Ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, ναι. Θα γίνει ο Πασχαλάκης εκτός αν τραυματιστεί και το ματιάξουμε. Δεν τραυματίζει ο Πασχαλάκης, έχει καλό μυϊκό σύστημα. Ο Πασχαλάκης θέλει τώρα να τον βάλεις
10 μάτς συνεχόμενα. Δηλαδή, άμα τον βάλεις δυο μάτς, τον βγάλεις, τον ξανα... Δηλαδή, αν ο Πασχαλάκης δεν έχει συνεχόμενη ροή παιχνιδιών στα πόδια του, δεν θα φορμαριστεί. Εγώ τον είδα με την Καλαμαριά και τον. Και λέω, είναι καλό θεματοφύλακα. Και τα, επειδή ταλαιπωρήθηκε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Συγκυρίες τον φέραν έτσι να, είναι, να μείνει πίσω. Τώρα είναι 28 χρονών. Μου θυμίζει την Οδύσσια ενός ξεριζωμένου. Σαν τον Νικοπολίδη ένα πράγμα που στα 28 έγινε βασικός. Δηλαδή ο Πασχαλάκης θα παίξει σε μεγάλη ηλικία καλή μπάλα. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Αρκεί. Μέσα στην Γερμανία θυμάμαι που έκανε αποκρούσεις με μια ομάδα. Δεν θυμάμαι. Αρκεί ο Πασχαλάκης. Πήγε στην Εθνική ο Παντέλης και μετά τα έτρωγε και έγινε ρεζίλια. Ποιο Παντέλης, ρε, τι τερματοφύλακε ήταν, ποιο Παντέλης τώρα. Τερματοφύλακα επίση ήταν ο Στεριούδας που πήραν το πρωτάθλημα το 85. Καλώ. Βοήθησε πολύ ο Λάκης. Βοήθησε πάρα πολύ. Και αν δεν ήταν ο Λάκης. Αν δεν ήταν ο Λάκης. Ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα με 8 γκολ θα έφευγε στον τελικό και θα ήταν μια ντροπή. Γεια σου, φιλέ. Σιγά κόκκινε, σιγά τα φλέματα. Τον επόμενο. Τα φλέματα θα πυροβολήσουν τον Νικολίπτη. Εάν ο Λάκης Τεριούδας δεν ήταν σε μεγάλη μέρα στο Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1, θα είχαμε 8-1. Ο Λάκης κράτησε το ματς σε ικανοποιητικά επίπεδα ήττας. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Τι είναι, ρε, Πόντιε. Λιγορή, να είσαι πογκουρί μου. Λέγε με καλή. Κόψτον. Όχι, μην το άσε. Κόψτον τώρα, κόψτον. Μην το κάψει! Κόψτον. Ό,τι σε λέγω! Άντε και να μη σηκώμη. Λέγε με καλή. Άσε το Μιχάλη να μιλήσει. Όποτε βγαίνει ο Μιχάλης, λέει ούστη, ρε ούστη, ρε ούστη. Όταν θα το κόψει, θα βγαίνει. Και εγώ ξέρει τι. Με γράφει. Και εγώ ξέρει τι ανθολόγιο έχω. Με γράφει. Άσε. Με γράφει. Ναι, σε γράφει γιατί ακούνε και μάνε στα ταξί μέσα. Δεν και... είπε κάτι βριστικό. Όχι. Δεν είπε κάτι δεν βριστικό. Δεν έχει τίποτα. Πήρε ζήσει η αδερφή να τον κόψει. Πάμε. Δεν έβρισε. Πάμε κόκκινε τα δεν τραβάει έβρισε. Ο πισινό σου για πρόσφυγα. Δεν έβρισε. Πάμε, έβρισε. Πάμε παρακάτω. Δεν έβρισε. Έβρισε. Πάμε παρακάτω. Καλά. Καλημέρα. Θα μάθει να είσαι το... ιδιαίτερα τέτοιε ώρε πολύ προσεκτικό. Σε μένα το πει. Σε σένα το λέω, ναι. Αλλά σε άλλο κόσμο είσαι. Σε βάλανε εδώ δίθεν ότι είσαι καλό παιδί και βρει παραπάνω από μένα. Λέγε ρε φίλε. Παιδιά, καλησπέρα. Και έφαγες και φακές με τον Παΐσιο εκεί πέρα. Τεμπελιάζατε πάνω. Λέγε φίλε. Παιδιά, καλησπέρα. Ναι. Τεμπελιάζατε και στο κελί. Ναι. Παιδιά, καλησπέρα. Είπαμε καλησπέρα, ρε φίλε. Έχουμε τρία στο κόκκινο. Έχουμε και εσένα, λέγε. Λοιπόν, ο Σπύρος Ολυμπιακός είμαι πρώτον. Καλά είστε. Άντε πάλι. Όχι. Ρε, άμα δεν είμαστε, είμαστε καλά. Άμα δεν είμαστε καλά, θα, λοιπόν, θα το μάθεις. Λέγε. Έχεις επιβεβαιωθεί για τις φλάσεις. Του βγάζω το καπέλο. Ένα. Δεύτερο. Δεν θέλω να ξανακούσω Σίγαβρος να βγει να κλαίγω τη διαιτησία είναι ντροπή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ωραία. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Ίσως το μόνο παιχνίδι το οποίο έχει αδικηθεί στο μάτι με την Ξάνθη. Και βγαίνουνε σε δύο τύπους. Και βγαίνουνε. Και βγαίνουν σε δύο τύπους. Οι οποίοι όταν κλαίει ο ΠΑΟΚ λέει δεν γουστάρω το κλάμα. Θα κλάψουν λοιπόν. Αυτοί τώρα σε εμάς. Όχι. Λοιπόν, στο μοναδικό παιχνίδι που ίσως υπάρχει αλλίωση είναι στην Ξάνθη. Αλλά όταν κάνεις 5 τετατέ δεν έχει δικαίωμα να... Ήμουνα στο μάτς ρε φίλε, ήμουνα στο μάτς. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στο φίλο μου τον ΑΕΚ που λέει θα κάθονται να βλέπουν τη μεγάλη ΑΕΚ. Τον Καστοριανό. Δεν έχει τέτοια. Ναι. Τον ΑΕΚ που βγαίνει το... Τον Καστοριανό. Ναι. Λοιπόν, εγώ να του βάλω ένα στίχημα ένα τραπέζι ότι αν δεν πάρω εγώ το πρωτάθλημα θα το πάρει ούτε αυτός. Και να κάνουμε το τραπέζι σε όλο το Μετρόπολης. Δεν σε συμφέρει. Εγώ βάζω αυτό το στίχημα. Δεν σε συμφέρει. Δεν πειράζει, ρε. Ξανασκέψου το που σου λέω. Κράτα λοιπόν, λεφτά, καλά κάνεις να ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Καλά κάνεις, μην βάζεις τέτοια στοίχηματα. Λοιπόν, είναι επικίνδυνο το στίχημα. Λοιπόν, εγώ του βάζω ένα στίχημα ότι αν δεν το πάρω, εγώ δεν θα το πάρει ούτε η ΑΕΚ. Είναι στάνταρ. Και να σου πω και μια πληροφορία. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει ήδη 3 μεταγραφές, 7 αποχωρήσεις. Και δύο τα ονόματα θα το βοηθήσουν πολύ. Αυτό να το ξέρετε. Αποχωρεί ο Φορτούνης, όχι. Οπότε, άστο. Ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή, για να σου πω και κάτι, είναι αγκάθι στον Ολυμπιακό. Δεν διαφωνούμε. Πρόβλημα. Μπελάσι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει μόνο 4-4-2 με το σερτάκι. Δεν μπορεί να παίξει κανένα άλλο σύστημα. Ναι, αλλά, τίποτα, ναι, αλλά για να παίξει έχει 4 χαφ οχτάρια. Να πουλήσει τα 3 και να πάρει ένα οχτάρι που μαρκάρει. Γιατί ήθιστε στον χώρο του ποδοσφαίρου τα οχτάρια. Όταν είναι καλά μπροστά και είναι καλά και πίσω, όπως ο Χαρίσης δεν είναι καλός πίσω, λοιπόν, το ζητάνε ομάδες. Αν μάρκερδε κιόλας, ξέρεις τι καλός που θα ήταν. Θα σου πω κάτι. Ότι
επί εποχής Λεμονή, όποτε έχει παίξει καλά το 4-4-2 και έχει κάνει καλές πορείες, είχε πάντα δύο πολύ καλά αμυντικά. Με ποια χαφ! Αυτή τη στιγμή με το Σιώπη που γυρνάει είναι πολύ καλό χαφ. Θα γυρίσει σίγουρα. Για να μαρκάρει. 100% γυρνάει, είναι σίγουρο. Καλά. Λοιπόν, και ο Τζίτζι μπορεί να παίξει. Θα φοράει και τη μάσκα. Αυτή τη φορά πάντως του Παναθηναϊκού του την έκανε τη ζημιά την κάτω. Ξέρεις κάτι όμως. Λοιπόν, Σπύρο, να προλάβουμε κι άλλον έναν. Ρε εσύ, αγριοπόσεις, λέγε φίλε. 5,52. Με 1,5 ευρώ, ρε φίλε, έβρισες, ξαναβρίζεις. Χόρτασες. Οκ. Okay. Άμα χόρτασες. Σου έκανε έρωτα ο Κοντεόν, λέει. Δεν σε είπε τίποτα. Διαβάζεται αυτό δηλαδή. Μπορείς να το πεις μεταφορικά. Εγώ δεν τα έρωτα ο Κοντεόν. Δεν μπορεί να το διαβάσεις όπως το γράφει αυτό. Αυτό τι είναι, απέλ. Ό,τι κι αν είναι, ρε. Αυτό πάω ξύσινε. Πάω ξύσινε. Και ο Κοντεόν πάω ξύσινε, γι' αυτό το λέει. Πρέπει καλά εξηγείται. Εντάξει. Μπράβο που κέρδισε. Μπράβο. Στέλνει 3 μηνύματα για να εκτονωθεί. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πώς λέγεται αυτό. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ο παδός του Πάγνο. Ναι. Θα ήθελα να μου στείλετε τη διεύθυνση του Ολυμπιακού που πήρε τηλέφωνο στην αρχή. Θα του στείλω μια κασέτα. Έχω του Κατζαντζίδη. Τα άπαντα. Την έχεις ακούσει εσύ. Εσύ τι ομάδα είσαι. Πάω με τώρα την αρχή, ρε φίλε. Α, αυτή την κασέτα πρέπει να την ακούς πολλά χρόνια πάντως. Ναι, ναι, 30 χρόνια να ακούω. Οπότε, δεν μου λες σε τι κασέτα είναι. Χρωμίου, απλή ή μετάλλου. Αυτή που την γυρίζει το στυλό όταν βαριέσαι. Όταν κοιμασμένη κιόλας, να ξέρεις. Μάλιστα. Α, και κάτι άλλο, ακούτε. Αυτό το ξάδερφο του Μπενζεμά που παίζει εκεί πέρα. Για πες, για ποιον μιλάς. Ναι. Έπεσε. Στον επόμενο. Ναι. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόσεξε γιατί κάνει κοιλιά εκπομπή 3 λεπτά τώρα. Πρόσεξε τι θα πεις. Ναι. Καλησπέρα και στους δύο. Ναι. Παιδιά, τα λάθη του Λουτσέσκο κάναν τους αριξίδες να μιλάνε για πρωτάθλημα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αν δεν έχει κάνει αυτά τα για μένα εγκληματικά λάθη, είτε ενδικάδας είτε τακτική. Μας την πήδηξε τώρα στην εκπομπή, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Πάμε σε έναν ακόμα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Εσύ ρε Βρομπιάρη, ποιους πόντιους δεν δρόμικε. Εσύ είσαι ο πρώτος Βρομπιάρης, μισοπόντιος. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο. Και που ξέρεις για ποιον. Για ποιον μιλάτε, κύριε. Για σένα μιλάω που είσαι μισοπόντιος. Μισοπόντιος είμαι. Ναι, μισοπόντιος είσαι. Εσύ είσαι ολόκληρος. Εσύ είσαι ολόκληρος πόντιος. Και εσύ σιγά σιγά, ένας. Εσύ είσαι, λέω, ολόκληρος πόντιος. Εγώ είμαι καθαρό αίμος. Άρα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έχω το μισό. Αυτός είναι η μη αίμο. Εγώ έχω μισό πρόβλημα. Εσύ το έχεις ολόκληρο. Διάλειμμα, δεν περιγράφω άλλο. Έχεις μεγάλο πρόβλημα. Εσύ, εγώ έχω πιο μικρό. Διάλειμμα, ρε. Τον δεύτερο έχω. Με έναν πνήσιο και με έναν λιμιτασιόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και μαζί μας η Hyundai Ασκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με απίστευτες προσφορές για όλους εσάς και με μία ακόμη η οποία αξίζει τον κόπο για να πάτε εκεί. Από το κέντρο της πόλης είναι 5 λεπτά από τότε που έχει ανοίξει ο κόμβος και θα βρείτε μία ακόμη έκπληξη μοναδική σε σούπερ προσφορά, το Hyundai i20 με 10.500 ευρώ. Καλά ακούσατε. Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, περισσότερα στο 2310-596-596. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Γρηγόρη. Ο Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Κώστα, εγώ ο κουρεκαφιώτης είμαι. Το κατάλαβα, ρε Γιώργος. Ναι, ο Γιώργος. Ναι, πέρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα μάτια του ΠΑΟΚ και Άριος που δεν μπορούσε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ εκείνα τα χρόνια, πράγματι οφειλόταν στη μεγάλη απόδυση του Νίκου του Χρυσίδη και σε πολλές των περιπτώσεων στη διαιτησία, πολλά μάτς, αλλά και πολλές φορές στα δοκάρια, τέλος πάντων... Πάντως η παράδοση έσπασε με φάουλ γκολ του Σαράφη πάνω στον Χρυσίδη. Όχι φάουλ γκολ του Σαράφη, κεφαλιά του Σαράφη. Όχι φάουλ γκολ του Σαράφη πάνω στον Χρυσίδη, στην Τούμπα. Το 1-0, φάουλ του Σαράφη στον Χρυσίδη. Κώστα. Πώς τι Κώστα, φάουλ του Σαράφη στον Χρυσίδη. Περίμενε να μιλήσει. Τι περίμενε τώρα. Λέω να με χαζόζα, μην το κατάλαβα που είπε.
Τέλο. Στην Άγια Βαρβάρα. Δεν ήταν κεφαλιά. Με χιόνια. Δεν ήταν κεφαλιά. Κεφαλιά ήταν. Συρτή κεφαλιά. Συρτή κεφαλιά ήταν. Ρε φάουλ προβολή του Σαράβη στο Χριστίδη ήταν. Με επιθετικό φάουλ έσπασε στην παράδοση. Πώ θα γίνει τώρα. Η ουσία ποια είναι. Ότι πολλά από αυτά μα έπρεπε να τα κερδίσει ο Πάου και έχει καλύτερη απόδοση. Τέλο πάντων τα είχαν. Και εγώ ρωτιόμουν τόσα χρόνια γιατί τα είχαν ο Πάου αυτά τα παιχνίδια συνέχεια. Α, ξέρω ότι αυτό ο Γρουσούλη ο αντιπάου ξύλι θα βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Θα πάνε κάτω να τον πετάξω έξω. Μιλάω για τον κυρκό σαν την Κατερίνη. Τι είπε, αφού ήταν παρόν αυτό στο γήπεδο. Το γουρσούζι. Μα το γουρσούζι. Ήταν στο γήπεδο και παρακαλούσε από την αρχή μέχρι το τέλος να κερδίσει ο Άρης. Τι περίμενε. Υστερούσε σε αμυντικό χαφ και πλάγια μπακ. Ξέρω. Όταν έκλεισε τι δύο τρύπε με τον Γούναρη και τον Ιωσήφιδη από εκεί. Έτσι. Και το Φουντουκίδη center back. Και έβαλε και το Φουντουκίδη. Ο Φουντουκίδη έπαιζε ούτω ή άλλω. Δεν είπα εγώ για center back. Όχι, ο Φουντουκίδη από το 67 ήρθε. Πιο μπροστά χάναμε με το 65 και το 66 που χάναμε ήταν άλλα. Ήταν ο Λιτόπουλος, ξέρω εγώ. Και ο πατέρα ήταν. Δεν θυμάμαι. Ο Παοκάρης έπαιξε ο πατέρα. Πώ δεν έπαιξε. Παοκάρης, στο 5-1, στο 5-1 μέσα που χτύπησε ο Μουσελεμίδη. Το 5-1. Ο πατέρα μου φαίνεται ήταν. Ο πατέρα μου έπαιξε. Θα σου πω πόσα. Σταμάτα ρε κόκκινε με τα κολοακουστικά σουρ σουρ σουρ. Κάνεις και ένα βίντεο. Θα φας ένα μπάτσο. Αφαθώ. Άγαρμε. Γιώργο περίμενε λίγο ρε. Όχι πριν πει. Ο πατέρας μου έχει δύο ήττες. Σε Άρης Πάοκ και Πάοκ Άρης. Αστάρα μεταξύ τους παιχνίδια έχει δύο ήττες. Και οι δύο είναι στην Τούμπα. Πάοκ Άρης με τον γκολ του Φιλίππου. Και ένα άλλο Πάοκ Άρης 0-2. Όταν πήγε να σκοτώσει ο Λιτόπουλος τον Αλεξιάδη. 0-2. Ναι, το 0-2. Δύο ήττες έχει. Δύο ήττες σαν παίκτης του ΠΑΟΚ έχει. Ναι. Αλλά το μάτι το οποίο πραγματικά είχε αγανακτήσει όλο το κήπεδο που δεν μπορούσε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ήταν μια φορά παραμονές Χριστουγεννών, αν το θυμάσαι. Εσύ δεν θα το θυμάσαι φυσικά. 0-1 με κεφαλιά του Αλεξιάδη. Α, ήτανε, ναι, και ο Χριστίδης. Εκεί ο Χριστίδης. Ήτανε, ναι. Άκου Γιώργο για να κλείσουμε. 8-1 έπρεπε να λήξει. Έχουμε κάνει μια εκπομπή πριν από 7 χρόνια. Καοπάκι ο Μαδάρα το 73. 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι. Και είναι η πρώτη. Ήθελα πάντα, του το είχα πει, να έρθει μια μέρα ο Τάκης εδώ πέρα να κάνουμε κομπή τρεις μας. Τι να κάνουμε, να κάνω ραπτό εναντίον ραπτό. Καραγκιόζη. Λοιπόν, και παίρνει, είναι η μοναδική φορά. Τι να κάνει με εμένα. Τι να πει με σένα, ρε Καραγκιόζη. Πάει και του λέει, κύριε Τάκη. Βγήκαμε πρώτη σε αγραμματικότητα. Κάτσε, άξι, σταμάτα, έχει αξία. Άσε, ρε, βλάκα. Έχει αξία. Όχι, άκου, δεν έχει αξία. Άκου τώρα, άκου. Και λέει. Του λέει ο πατέρας μου. Φαντάσου, λέει, τι μαλάκες ήταν οι δεύτεροι. Του λέει. Λοιπόν. Του λέει αυτού γιατί αυτός κοκορεύεται. Ήρθε αγραμματικότητα, αλλά δεν θέλει να βελτιωθεί. Στη δουλειά του δεν θέλει να βελτιωθεί. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Ποτέ. Άκου τώρα. Θα σταματήσει και 30 δευτερόλεπτα να πω κάτι ακόμα. Έχουμε καταχρηστεί. Στον χρόνο θα σας αφήσω. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, λέει και αρχίζει να βρίζει τους πόντιους. Και δεν υπάρχει πόντιος καλός τερματοφύλακας και δεν υπάρχει. Και παίρνει ο Τάκης στον αέρα και το λέει: βρε βλάκα, λέει ποιος είναι. Ποιος είμαι. Τη φωτογραφία λέει του πόντιου που έχω λέει στο σπίτι. Ενώ στον τερματοφύλακα. Φωτογραφία έχω σπίτι, δεν την έχεις δει ποτέ. Και λέει: ποιον. Ποιον είπε. Ποιον είπε, κόκκινε. Ποιον, αυτό που ανέφερε πριν. Ποιον. Αυτό που ανέφερε. Σε είδη τελειώνει. Άντε, πες το όνομα. Δεν το ξέρω. Τρέπεσαι. Δεν το ξέρω. Ποιον είπες. Μουσελεμίδη. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, άκου τώρα. Τώρα μιλάει για ιστορία ο κόκκινος. Δεν μιλάω για ιστορία. Εγώ λέω ένα γεγονός. Εσύ πες ότι δεν έγινε ποτέ. Αχ, τι κρύο. Δεν σαν τα δικά σου τα ψέματα. Τι κρυάδες, Θεέ μου, τι κρυάδες. Τι κρύο. Εσύ είπες στο Μαουρίτσιο πριν τρεις εβδομάδες ότι ήταν αργός, πρέπει να κάνει λίγο την επιτάχυνσή του. Έπαθε φλάση. Πάει ο Μαουρίτσιο. Την Παρασκευή έλεγες για αυτό τον Αλγερινό ότι δεν πατάει περιοχή και τη στέρνα του, πάει κι αυτός. Έλεγες για τον Βιερίνια ότι ο κόλος του ακουμπάει στο χορτάρι πάνω. Τον κάναμε λίγο τέτοιο, τον κάναμε. Τον κάναμε φιέλιο. Μου ξέφυγε ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος έχει φοράει χαϊμαλιά. Φοράει πετραχίλια, φοράει κομποσχίλια. Δεν πιάνει τίποτα, ευτυχώς. Ναι! Πίσω μας πας, κόκκινε, πίσω. Άντε ρε βλάκα. Με τις ιστορίες. Ναι! Ναι. Κλείσε.
ή τον υπολογιστή ή το ραδιόφωνο. Όταν έχει συμπαρουσιαστεί αργό και οι ακροατές είναι πιο αργοί, πρόβλημα υπάρχει. Πάμε στον επόμενο. Πάρτονα. Επόμενο, ναι. Τόσο κόμπλεξ. Τι κόμπλεξ, ρε αργέ. Φαντάζομαι να μην είχε. Έλα, αργέ. Ναι. Ναι. Έλα, αργέ. Ναι. Έλα, αρχηγέ. Αργέ, είπα, δεν υπάρχει γε. Λέγε. Έλα, ρε αρχηγέ, θα πει δράμα. Εάντε, τελείωνε. Θα πει. Να έρθω δράμα. Ναι, ναι. Τι να δω, το χ. Ποιοι ήταν, έλα καμιά βόλτα. Στην δράμα, ε. Ναι, ρε φίλε. Έχει να μυρίσουμε τίποτα στην δράμα και έχετε φοιτίες μόλικες. Πάρε και τον άλλο, τον Στέφανο και τον Βασίλη, πάρε και τον γιατρό και λάτε, πάρε και τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη τι να τον πάρω. Αφού βενζίνη δεν άπληρο. Φύγε. Επόμενη. Η φωτογραφία τη κούτρα λέει σε μένα δεν είναι. Ναι, ναι. Πάμε στον επόμενο. Έχετε τίποτα να πείτε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Ραπτόπουλε, είπες προηγουμένως ότι έσπασε η παράδοση με γκολ φάουλ του Σαράφη. Ο Σαράφης φάουλ στο Χριστίδη, το 73, ναι. Ωραία. Κάτι άλλο που δεν υπόθηκε ποτέ. Ο Άρης όταν πήρε το κύπελο το 70. Ναι. Λοιπόν, πριν χτυπηθεί το πέναλτι, τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Τι νόμοι υπήρχαν τότε. Άστι νόμοι υπήρχαν. Τι νόμο είχε τότε, ό,τι τι. Το θυμάσαι τι έγινε πριν να χτυπήσει ο Κούδας στο πέναλτι. Τι έγινε. Δεν το θυμάσαι, δεν υπόθηκε από κανέναν αυτό. Πέρασε ο Σπυρίδων και ο Ραπτόπουλος από την μπάλα 3-4 φορές. Μπάλα και δεν αποβλήθηκε από τον διαιτητή. Και πήρε κάρτα ο Ραπτόπουλος, κίτρινε. Τι πράγμα. Πήρε ο Ραπτόπουλος κάρτα. Γιατί να πάρει ο Ραπτόπουλος, Σπυρίδων την έκανε. Γιατί πέρασε κι αυτός μια φορά από πάνω. Άσο Ραπτόπουλος, Σπυρίδων πέρασε 3 φορές. Ναι, έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα, βέβαια. Δεν έπρεπε. Πώς δεν έπρεπε. Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό. Οπότε. Έπρεπε να πάρει. Σύμφωνα με τους πειθαρχικούς κανονισμούς, έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα, βέβαια. Και επειδή πέρασε. Επειδή πέρασε κι άλλες 2-3 φορές, αν έπαιρνε μία κίτρινη, έπρεπε να πάρει κι άλλη. Τα μέτρησα 3 φορές πέρασε μια. Ξαναπερνάει δεύτερη. Ρε φίλε, μια και το πιάσε αυτό το θέμα. Ναι. Και με τη δεύτερη βολή. Θα έπρεπε. Δεν μου λες. Ήταν πέναλτι. Το πέναλτι νομίζω ότι ήταν. Νομίζεις ή ήταν. Ήταν ή δεν ήταν. Το πέναλτι ήταν. Ο Ραπτόπουλος πήρε μπάλα ή πόδια. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι. Τις φορές που πέρασε από πάνω, όλος τις θυμάσαι όμως. Αυτό ήταν. Ήταν πασυμφανές. Αυτό ήταν πασυμφανές, βέβαια ήταν. Αυτό ήταν, βέβαια. Τι να σου πω, τα βίντεο της εποχής τεπιχούντας τότε ήταν πάρα πολύ φτηνά. Οι κάμερες ήταν σαν του Euro One, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. 100%. Η κάθε πλευρά. Να είσαι καλά. Θα είναι καλά. Πάμε και πάλι στα Τρίγαλα, στον Γιώργο τον Παπαγεωργόπουλο. Όχι, ρε κόκκινε. Έχουμε μπει. Όχι, ρε φίλε. Έχουμε μπει στι καθυστερήσει. Μήρε, σε παρακαλώ, ρε. Λοιπόν, να πω ότι η Καλυθέα προηγείται 1-0 του Παναγιάλου. Δεν ξέρω, παραμένει το 0-0 στα Τρίγαλα, Γιώργο. Ναι, στα Τρίγαλα είμαστε 0-0 και παίζουμε τι καθυστερήσει τώρα. Α, μπράβο, τελείωσε. Του ημιχρόνου. Λοιπόν, και μπήκε και ο Καλαϊτζίδης που έχει. Είχαμε κάτι αξιόλογο. Ένα δοκάρι είχαμε. Είχαμε ένα δοκάρι με τον Εν Λουτούλου και είχαμε και μια πολύ καλή στιγμή και τα Τρίγαλα στο 33. Ο Καλαϊτζίδης γιατί μπήκε μέσα. Ο Καλαϊτζίδης μπήκε μέσα γιατί βγήκε ο Καπίας. Ο Καπίας. Δεν κατάλαβα να τραυματίζεται αυτό, αλλά έφυγε. Ο Καπίας, συγγνώμη, ο Καπίας center back δεν είναι. Center back είναι, ναι. Ο Καλαϊτζίδης. Ποιο γύρισε, γύρισε τον Καλογέρη πίσω. Ο Καλογέρη στόπερ με τον Σαμαρά παίζουνε. Ναι, ναι. Αυτοί και οι δυο και... μαζί είναι πιο μεγάλοι από τον Πατακό. Φίλε, στη center back είναι αυτοί. Αυτοί για το γεροκομείο το χαρίσιο, ρε. Άμα δεν κερδίσουν τα Τρίκαλα, είστε υπόλογοι και υπεύθυνοι. Με αυτά τα δύο center back. Και με τον Καλαϊτζίδη, συγγνώμη. Με το γιο του Καλαϊτζίδη, χαφ. Με δύο χαφ και με δύο στόπερ 100 χρονών. Δηλαδή. Είχαν δει τον Απόστολο. Είχαν δει. Μα πει κάτι για τι να πήρε. Είχαν δει τον Απόστολο Παύλο να περνάει από την Καβάλα, να πούμε. Κατάλαβε. Αυτή θέλει να κερδίσει τώρα στα Τρίκαλα. Τι να σε πω. Γιώργο, πε μα τι έχει γίνει. Λάγει όμω υπόψη ότι και η επιθετική γραμμή των Τρικάλων δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Ένα γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα και αυτό το έβαλε ο Σέντερ Μπακ ο Βέρτζο. Ναι, αυτή είναι καλή άμυνα. Έχει ψηλό βαθμό δυσκολία. Είναι καλή άμυνα τη ομάδα μα. Πιανού. Ενώ ο Ρεζιατά, ο οποίος σήμερα τον έριξε στο παιχνίδι ο προπονητής των Τρικάλων Αντωνίου, ως center forward δεν έχει περάσει τη σέντρα. Οπότε γι' αυτό σου λέω, μπορεί τα center back να είναι μεγαλούτσι κατά πίσω, αλλά και οι επιθετικοί των Τρικάλων δεν δείχνουν να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Για να δούμε. Τελείωσε το ημίχρονο. Τελείωσε το ημίχρονο, 0-0 παιδιά. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, και εγώ χάρηκα που σας άκουσα. 0-0 ημίχρονο. Ο Καλογέρης με τον Σαμαρά. 41 χρόνο, ένας 37. 0-0 το ημίχρονο του αγώνα των Τρικάλων με τον Απόλλων Πόντου. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, ναι. Θετικά και ο Άγιος Φοβένας. Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Νομίζω και σε σένα αυτό θα απαντήσει κι εσύ. Ναι. Θα αρχίζω να βρίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπας και γυρίζει ρίμιξης. Ποιος θα βρίζει, όποιος βρίζει κόβεται. Πάει. Εσύ να βρίζεις. Εγώ δεν έχω βρίζει κανένα. Εσύ τέλει, ακούς, εσύ και ο Παπαβασιλείου, πώς το λένε. Ναι. Άμα στριμωχτείτε, όλα τα ξέρετε εσείς και κανένας άλλος. Γι' αυτό μας έχει ο Ανδρώνης, επειδή τα ξέρουμε όλα. Τελικά να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Ο Ανδρώνης, τελικά αυτός ήταν υποψήφιος δήμαρχος. Λέει. Ο Ανδρώνης. Όχι ρε, ο Κώστας. Ποιος Κώστας. Παπαζαφύριος. Ναι, ναι. Φτάνε, εσύ τι θα είσαι. Υποψήφιος δήμαρχος. Ο άλλος κάνει κίνημα απόψε. Κίνημα. Κίνημα. Εγώ δεν ξέρω, πάω με τον κόκκινο σε προσκύνημα. Απόστολος, ρε. Δεν ναι. Απόστολος, πώς τον είδε, ρε. Κόκκινο. Εκεί το πρωί που κάνει ακουμπή. Απόστολος. Ναι. Ο Μακριανίδης. Ναι. Ναι. Απόψε, κάπου εκεί στην Καλαμαριά θα μαζευτούν για κίνημα. Τι κίνημα όμως. Θα ρίξουν τον Τσίπρα, ξέρω εγώ. Πέφτει ο Τσίπρας. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Τι. Τρίγες. Δύσκολα. Δεν μου λες. Μάλιστα. Ο Πρέγεβης είναι ειδικά τραυματίας. Όχι, ψέματα έκανε. Γιατί ψέματα. Γιατί φήμωση, θέλουν να τον πουλήσουν. Πάει. Άντε, να ξεκουπιστεί κι αυτό. Να φύγει, να πάει στη λευκή της Παναγίας και του Θεού. Βέβαια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλά τα είπα. Καλά τα είπα. Πάμε, καλημέρα. Κόψε τον αυτό, ρε. Αυτό είναι ο καθυστερημένος. Ακούει τώρα αυτό από το ίντερνετ. Δεν πάει στο τηλέφωνο εδώ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Εγώ, καλημέρα. Εδώ είναι ο Γρηγόρης. Εγώ θα σας πω ένα μπράβο ρε παιδιά, να πούμε καταφέρνετε να κάνετε τα κουμάντα του Ανατολικού Μπλοκ και να θάβετε τον Απόλλωνα. Είμαστε και εμείς ακροατές αυτού του σταθμού, αλλά είστε πληρωμένοι μάλλον από το Ανατολικό Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ ποιο είναι. Έτσι λέω εγώ. Και Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ξαναέλα να σε τιμήσουμε εκεί. Ξαναελάτε. Συγγνώμη ρε φίλε. Και οι δύο. Ελάτε και οι δύο ρε εσείς. Να παρακολουθήσετε μάτς του Απόλλων ήρεμα και ωραία. Γιατί θα φοβηθώ εγώ, εσένα. Θα φοβηθεί ο κόκκινος. Εγώ πρώτος θα σε προστατέψω ρε από το που λέει εγώ. Δεν εγώ μιλες, πρώτος γιατί, θα σε πω και το όνομά μου. Συγγνώμη γιατί δεν κατάλαβα. Πρώτα εγώ θα σε προστατέψω. Πρέπει να σε φοβηθώ. Όχι ρε. Εγώ θα σε προστατέψω. Το κόκκινο, ο κόκκινος εγώ δεν λέω τίποτα. Ο κόκκινος. Και το κόκκινο και το Ραπτόπουλο λέω. Ποιο είναι, το πρόβλημά σου. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Πει το πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι όποτε έχει Άρη Πάο Κυρακλή διακόπτεται εκπομπές και έχει αναμετάδοση και όποτε έχει τον Απολωνάκο τον έχετε γραμμένο κανονικά. Λοιπόν άκου φυτό. Ω φυτός είπε. Φυτό ναι. Σε είπε φυτό. Επειδή είσαι φυτό. Εγώ θα ερχόμουν να τον πλακώσω. Ό,τι έγινε και στους άλλους τρεις έγινε και στον Απόλλωνα. Σε είπε φυτό φίλε. Στην εκπομπή μας ό,τι έγινε σε Ηρακλή. Δεν διακόπτει καμία δικιά σας εκπομπή για Ηρακλή. Άμα έγινε τι χάνεις. Δεν διέκοψες για Ηρακλή. Αν έγινε αυτό το πράγμα που σου λέω τι χάνεις. Είναι ντροπή σας, εγώ μόνο αυτό σας λέω, σας ακούω. Επειδή είσαι πόντιος και δεν έχεις κάνει θεραπεία. Ντροπή σας είναι. Επειδή εσύ έχεις πρόβλημα μεγάλο. Δεν κάνει θεραπεία, εσύ χαλασμένα χάπια παίρνει. Κοίταξε, καλύτερα χάπια παρά ναρκωτικά σαν και σένα. Χάπια κόκκινη. Επειδή δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πες ένα συγγνώμη ρε κόκκινη. Κανένα συγγνώμη. Πες συγγνώμη την άλλη φορά. Συγγνώμη φίλε, θα το έχεις δίκιο. Ό,τι έγινε για όλες τις ομάδες. Φίλε, όχι. Έγινε και για τον. Ούτε ξέρεις σου γίνεται. Ό,τι έχουμε κάνει για τους άλλους. Ό,τι στείλαμε. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ και πες ότι δεν. Μην έρθεις φίλε, θα γίνει φασαρία. Δεν μου λες, αν δεν έχει μήνυμα από απολωνιστή, τι κάνουμε. Έλα εδώ, ρε. Μην έρθεις. Έλα εδώ να δούμε ποιος είναι λαμόγιο. Μην άσε τώρα. Γιατί, ναι. Γιατί να μαλώνουμε τώρα. Πούντα. Μη. Πούντα γιατί τα παραμύθια. Έλα, ρε κόκκινε, έλα εδώ και έλα εδώ. Θα έρθει πάλι κανένα. Κανένα τάγκ εδώ πέρα. Άντε βρε κότα τώρα. Άντε. Καλά. Αν έρθει κανείς, εγώ θα πω εγώ. Μη βγάζεις Απόλλωνα. Βγάζουμε κανονικά Απόλλωνα. Δεν βγάζεις Απόλλωνα. Επειδή αυτός είναι πιωμένος. Πες ένα συγγνώμη. Κανένα συγγνώμη. Πες ένα συγγνώμη τώρα. Κανένα συγγνώμη. Κανένα συγγνώμη. Κανένα. Και τον είπες να έρθει από εδώ. Να έρθει φυσικά. Ξέρεις τι κεφάλια έχουν αυτοί εκεί.
Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Άμα τρακάρει με αυτό, ρε, μπορεί να σε σκοτώσει αυτό. Καλά. Α, τρακάρει με μένα με το κεφάλι. Φίλε, έλα, και άμα το δει αυτόν, τράκαρε με αυτόν. Εγώ δεν θέλω να τρακάρω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Είσαι γνωστό bisexual. Εγώ είμαι bisexual. Δεν μαλώνω εγώ με απολωνιστή. Ναι. Εγώ μαλώνω. Πες ένα συγγνώμη, κανένα... θα τον βγάλουμε περισσότερο. Κάναμε κανονικά τη δουλειά μα όπω την κάναμε στου άλλου. Να, γιατί δεν κάνει αυτοκριτική, γι' αυτό δεν θα πα μπροστά. Καλά. Πάμε. Εγώ λέω ότι αυτό που έγινε, ναι, προχθέ με τον Μπάουκ τι έκανα. Τι έκανε με τον Μπάουκ. Ό,τι έγινε με τον Απόλλωνα. Έλα μου σιγά τον Μπάουκ. Τον Ιακλή που έπαιζε με την Ευκαρπία, λέω. Την Ευδοξία. Ποια. Που έπαιζε στη Μηχανιώνα, με ποιον έπαιζε. Ναι. Πάλι το ίδιο πράγμα δεν κάναμε. Ναι. Με τον Άρη το ίδιο πράγμα δεν κάναμε. Ναι, ναι. Ωραία. Και γιατί είμαι εγώ υπόλογο. Πες τον, εντάξει. Κάναμε τα ίδια. Κάναμε τα ίδια. Ρε, γιατί έτσι ακούθουμε με τον κόσμο. Ωραία, ρωτάω κάτι, κάναμε ακριβώς το ίδιο. Ναι, γιατί το λες φυτό τώρα, θες να έρθει με τη Βέσπα. Γιατί αυτό που έβγαινε, ό,τι θέλει ας έρθει. Γιατί λέει ψέματα. Ότι είστε προπαγάνδες. Θες ότι κάνετε πράγματα. Κουράστηκα, ρε κόκκινη, πάει στον κόσμο. Άσε, ρε, κουράστηκε κιόλα. Γλύφτη. Κάνει το μάγκο, κάνει το μάγκο όταν θα ήρθε ο άλλο. Καλά, καλά. Εγώ, φίλε, με συγχωρεί, αδερφέ μου. Ναι, φίλε, ναι. Τη μια το λέει έλα και από την άλλη συγγνώμη αδελφέ μου. Okay. Εγώ δεν λέω να μην έρθει κανείς. Καλημέρα. Άντε βρε κότα. Είμαι κότα πάει. Ναι. Έλα φίλε. Αυτό που λέει. Μάλιστα κύριε. Ο Παοκτής προηγουμένως θυμήθηκε πριν 45 χρόνια που έγινε ο τελικός πόσες φορές πέρασε μπροστά ο Σπυρίδων και ο Ραπτόπουλος από την μπάλα και τον πέναλτι αν ήταν πέναλτι. Θυμάται πόσα γκολ ακύρωσαν εκείνη τη μέρα. Τον Άρη. Δύο. Ήταν στο γήπεδο. Αυτά δεν τα θυμάται. Τι πήρε να μας πει μετά από 45 χρόνια που τα αδικήσανε. Είδε αυτό. Αδικήθηκε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αδικεύτηκε. Αδικεύτηκε φίλε. Ομάδα τότε της Χούντας εκείνη την εποχή το ήθελε αφλανή στο κύπλο να το δώσει το Μπάου. Ξαφνικά το πήρε ο Καμπάνης χωρίς να το θέλουνε. Τι είναι αυτά που λένε τώρα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Αυτά. Γεια σας. Παρακαλώ. Ρεπτόπουλε. Έλα φίλε. Η γυναίκα είναι. Θέλω να σου πω κάτι φίλε, έξω από το χορό όλοι χορεύουν και εσύ έξω από το γήπεδο ξέρεις μπάλα, άιντε γεια! Είσαι τυχερή που δεν είσαι διαχειρίστρια στην πολυκατοικία μου, να σε αρχίσω στις φάπες. Τώρα αυτή η γυναίκα, αντιθηλικό. Είδες ο Σεβλάκας με περικεφαλή. Αντιθηλικό. Τι αντιθυλικό. Από πού τηλεφώνεις. Πού να ξέρω. Από αυτοκίνητο. Εκεί εσύ πού το ξέρεις. Δόξα τω Θεώ. Ένα αυτή δουλεύει, αλλά δουλεύει καλά. Α, ένα αυτή δουλεύει. Ένα αυτή δουλεύει. Εσύ τι είσαι. Είναι μονοφωνικός. Λοιπόν. Α, δεν κατάλαβες. Από ποιο αυτοκίνητο τηλεφώνεις. Όχι. Μη σ' ακούτε. Μήπως ήταν. Δεν σου κόβει. Ναι, ναι. Αυτό που δεν μπορεί να πει. Έβαλε κάτι. Έλα. Ναι. Αλλά κοιμάσαι. Ζών! Ζών! Γεννήθηκε! Ζών θα πεθάνει! Πάρουμε άλλο ένα! Δώσε μια γραμμή 1,5 λεπτό! Τελείω, ό,τι πιο κόκκινο. Αμφιβάλλεις? Όχι, όχι. Ναι! Ναι! Θα δικαστεί και αυτό συντόμως. Ναι! Τελικά σε ποιον έκλεισε. Κόψτε το. Άλλη γραμμή δώσε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ρε εσύ ούτε ένα επίτηδε το κάνει. Δώσε μια γραμμή, έλα. Θέλω γραμμή, είπα. Ναι! Ναι, έλα, με. Μία, ένα λεπτό. 60 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα, εσύ το μηχανάκι, έλα. Ναι, ακούγαμε. Ναι. Άκου λίγο, κόκκινε. Έλα. Εγώ είμαι με τα λόγια του απολωνιστή. Είσαι απαράδεκτη για ακόμα μια φορά. Ναι. Και αν προσκαλείς λάθους ανθρώπους, προσκαλείς γιατί αυτός στρίβει κανένα τέταρτο κεφάλι του. Ναι. Και μετά μπαίνει μέσα, να ξέρεις. Να στρίψει. Και τι έγινε. Άκου τώρα που σε λέω για ακόμα μια φορά. Ναι. Στο ράδιο Μετρόπολης είσαι απαράδεκτη. Ναι. Ομάδα Β' Εθνικής και δεν ακούμε για αυτόν. Γιατί δεν άκουσες. Αν δεν μας θέλετε, πείτε το μας να ξέρουμε. Δεν άκουσες. Είμαστε κανονικά. Πάνω σε φορτηγό. Άκουσες και κανονικά. Άσε με τα μιλήσω τώρα. Ναι. Τόση ώρα μιλάς εσύ. Ακόμα μια φορά παράδεκτη που δεν ακούμε για Απόλλων. Δεν άκουσες. Α, όχι, δεν άκουσα. Ποιον αυτό που δεν ήξερε ποιος είναι ο γιος του Καραϊτσίδη. Να γελάει όλη η Ελλάδα. Το νούμερο 10 ποιος παίζει στο ρωτέο άλλος και λέει. Ο Λιτούλα αυτός που γράφει το 10, άντερα παράδεκτη για ακόμη μια φορά ρε. Να χαίρεστε το ραδιοφωνό σας. Καληνύχτα σας. Τι το απαντάμε αυτό τώρα. Πες ρε παιδάκι μου την άλλη φορά θα το προσπαθήσουμε. Μέσα από τους Ροσονέρι, 15 νοματέοι, λένε ευχαριστούμε πολύ, είστε πρώτοι. Μέσα από το Ροσονέρι. Μέσα από το σύνδεσμο.
Τώρα εσείς βγαίνετε και λέτε ιστορίες για αγρίους. Κόκκινε, μη. Θα έρθουν εδώ και είναι μεγάλα και τα κεφάλια. Να έρθουν, ρε φίλε. Μη, ρε, κόκκινε. Και τι να φοβηθώ. Μη σε παρακαλώ. Άκου να δεις. Όταν λέει πράγμα. Α, όταν όλος έχει δίκιο. Ναι. Δεν φοβάται έχει τον Θεό τον ίδιο. Κάτσε, ρε, εγώ έχω δίκιο. Τι έκανε ο ανθρωπάκο στην ομάδα του. Θέλει να ακούσει την ομάδα του. Και λέω. Ό,τι πήραν. Μπορεί σε κάποια άλλη εκπομπή να έχει παραπάνω. Εμεί με τη δική μα. Είναι αψίστε, ρε παιδί μου. Δεν με ενδιαφέρει να είναι δίκιο. Να είναι δίκιο. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσει. Αμέσω μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι Δήμου και η μαμά. Να είστε καλά.